Επειδή εγώ αυτή τη μεγάλη στιγμή την έζησα πριν από λίγο καιρό, θέλω να σε αφήσω να τη ζήσεις και εσύ τώρα όπως τις πρέπει. Όχι, είναι μια μεγάλη στιγμή. Είναι μια μεγάλη στιγμή. Για τον αθλητισμό, για το ραδιόφωνο, για την εκπομπή, για εμάς. Είναι η στιγμή που ο Τάσος Νικολογιάννης επιστρέφει εδώ στην εκπομπή που δοξάστηκε όσο κανείς άλλος. Πάντα με καλά νέα, φαντάζομαι, Τάσο μου. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας, Κωστή. Ο αγγελιοφόρος των καλών ειδήσεων, έτσι, ο Τάσος Νικολογιάννης. Με έχει συνδυάσει με κάτι λάσεις και κάτι τέτοιο. Εμείς, Τάσο μου. Εγώ, να ξέρετε, ήμουν απιστός ακροατής. Σας το λέω αυτό. Έτσι, σας άκουγα. Α, ωραία. Λοιπόν, και όσοι επέζησαν επίσης από τον Νικολογιάννη και αυτοί πιστοί αγροατές, έτσι, οι επιζώντες. Με τον Γιάννη τα είπαμε την πρώτη μέρα, Κωστή, μαζί δεν τα έχουμε πει. Εντάξει, εμείς τα έχουμε πει κάτι δίαν εμείς, ναι. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική για όλους τους Παναθηναϊκούς, νομίζω, διότι είναι τα 50 χρόνια από την ημέρα που υπήρχε η πρόκληση σε βάρος του Ερυθρού Αστέρα για τον τελικό του Γουέμπλεϊ. Σαν σήμερα ήταν. Μάλιστα, ο Μίμης Δωμάζο είχε κάνει και μια ανάρτηση στο Facebook που λέει τέτοια ώρα όλη η Αθήνα ήταν στους δρόμους. Ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή, κορυφαία στιγμή του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Συμμετοχή σε ένα τελικό κύπελλο πρωταθλητριών που έγινε τον Ιούνιο στο Γουέμπλεϊ. Σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει 3-0 στη ρεβάνς με τα 2 γκολ του Αντώνη Ντονιάτη και το 1 του Αριστίδη Καμάρα και είχε ανατρέψει το σεβάστο 4-1 από τον Ερυθρό Αστέρα. Είναι τα 50 χρόνια και γι' αυτό υπάρχει μια σειρά από εκδηλώσεων και ένα ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει πάει Παναθηναϊκός όταν έρθει η ώρα τον Ιούνιο να το δείξει και με τους πρωταγωνιστές να μιλούν και διάφορα άλλα επειδή είναι μισός αιώνας, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα στα σημερινά η ομάδα από σήμερα έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για το παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης μετά το Πάσχα με τον Αστέρα Τρίπολης. Είναι δύο παιχνίδια σειρά, αυτό με τον Αστέρα και αυτό με την ΑΕΚ, που για μένα πιστεύω θα δείξουν και το εάν ο Παναθηναϊκός εξακολουθήσει να έχει αυτές τις λίγες ελπίδες που έχει για να βγει στην Ευρώπη. Αν και δεν θέλω, γιατί θα με πείτε πάλι Γκαντέμι, θα μιλήσω πάλι για τραυματίες αναγκαστικά, γιατί είναι προπονητικά. Απλά τα νέα είναι καλά. Δηλαδή, αυτή τη φορά δεν σας πω κάτι αρνητικό. Θα σας πω ότι η Μακέντα είχε ένα οστικό έδειμα στον Αστράγαλο, έκανε θεραπεία σήμερα, αλλά σε 2 μήνες θα μπει στο πονής και θα είναι έτοιμος για το μάθος τον Αστέρα. Κάτι ανάλογο θα γίνει και με τον Χατζηγιοβάνη και με τον Χουάνκαρ, που και αυτοί έκανε ατομικό πρόγραμμα. Πιθανότατα και με τον Σέγκεφελτ. Και ο μόνος αμφίβολος είναι ο Βέλεθ, ο οποίος έχει συνοχλήσει τον προσαγωγό, επειδή έχει και ψυχή ο Βέλεθ και με ενοχλήσεις παίζει, να το αφήσουμε ανοιχτό ένα ενδεχόμενο να παίξει την ερχόμενη Τετάρτη με τον Αστέρα. Εάν όμως αποδειχθεί ότι είναι ρίσκο η συμμετοχή του, δεν νομίζω ότι θα αγωνιστεί, θα το πάνε για το παιχνίδι με την ΑΕΚ την άλλη Κυριακή. Νομίζω ότι το Βέλε θα ξέρουμε καλύτερα εκεί γύρω στη Κυριακή με Δευτέρα. Επίσης να πω ότι επειδή το μάτς είναι Τετάρτη, δεν θα υπάρχει κανένα ρεπό από εδώ και πέρα. Θα υπάρχει προπόνηση και Κυριακή του Πάσχα, πρωινή προπόνηση. Όλες τις προπονήσεις από εδώ και πέρα θα είναι πρωινές. Με τον Λάσλο Μπόλωρη να θέλει να έχει σε γρήγορο τους παίκτες και να δουλέψει όσο καλύτερα μπορεί για το παιχνίδι αυτό της ερχόμενης Τετάρτης. Αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή όσον αφορά τον Παναθηναϊκό. Όλα τα άλλα πάνε πίσω. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την Ευρώπη, αν η ομάδα θα βγει στην Ευρώπη ή όχι, για να ληφθούν και οι αποφάσεις μετά, οι οποίες θα είναι και την επόμενη περίοδο. Τάσο, να σε ρωτήσω τώρα μια που σε έχουμε. Ναι. Αυτή όλη η κουβέντα για τον Λουτσέσκου έχει βάση? Όχι. Όχι, εντάξει. Μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει θέμα Λουτσέσκου. Εντάξει. Επειδή χθες έγινε μια κουβέντα με τον Κάρπετ στον αέρα, νομίζω ότι αυτό το θέμα πρέπει να σβήσει, διότι δεν υπάρχει θέμα, όπως το ξέρω. Mm-hmm. Οπότε κάπου εδώ πρέπει να τελειώσω, όπως δεν υπάρχει και θέμα Μιλόγεβιτς. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι ο Γιάννης Αλαφούζος δεν έχει πάρει καμία απόφαση το θέμα προπονητή, γιατί πολύ απλά περιμένει να εξελιχθούν τα play-off. Όταν υπάρξει οριστική εξέλιξη στα play-off, είτε θετική είτε αρνητική, δηλαδή αν η ομάδα βγει Ευρώπη ή αν η ομάδα δεν βγει Ευρώπη, θα πάρει και τις αποφάσεις και για το θέμα προπονητή και για τη συνέχεια, για το χτίσιμο της ομάδας για τη νέα περίοδο. Οπότε στην παρούσα φάση δεν νομίζω ότι πούμε κάτι για προπονητή. Ακούγονται πάρα πολλά ονόματα, σίγουρα έχουν προταθεί ένα σωρό προπονητές,
αλλά δεν υπάρχει λυμμένη απόφαση που βεβαιάζει Γιάννη Αλαφούζο ότι φεύγει ο Μπόλωνη. Mm-hmm. Αυτό είναι βέβαιο που σας λέω. Τώρα, η εκτίμηση, η προσωπική που μπορεί να κάνει ο καθένας, λέει ότι το πιο πιθανό είναι να φύγει. Αλλά ακόμα και αν βγει ο Παναθηναϊκός Ευρώπη, ας πούμε. Ναι, το πιο πιθανό, αλλά ναι, δεν τις παίρνουμε εμείς τις αποφάσεις. Οπότε, καλό είναι να είμαστε επιφυλακτικοί πριν έχουμε την οριστική απόφαση που βγάζει διοίκηση για το τι θα γίνει με τον προπονητή. Επίσης, για το γηπεδικό που ξέχασα να πω, είναι το χθεσινό νέο που είχαμε, ότι η Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού θα γίνει στις 17 Ιουνίου, με στόχο να υπάρξει μια οριστική απόφαση. Η Παρή το βάλε. Μόλις το βάλε. Ναι. Ναι, ναι. Μαρκίνιο. Αφού είχε χάσει ευκαιρία πριν. Ναι. Ναι. Λοιπόν, για να υπάρξει οριστική απόφαση για το αν θα προχωρήσει διπλή ανάπλαση ή όχι. Μάλιστα. Ωραία. Τάσο, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Καλό βράδυ. Ναι, έχει ξεκινήσει φουριόζα η Παρή. Είχε μια ωραία φάση νωρίτερα. Ωραία ατομική ο Νεϊμάρ, δεν ήταν. Που έκανε ο Μπαπέ. Ο Μπαπέ ήταν νωρίτερα. Ναι, ναι. Okay. Και τώρα από κόρνερ βρήκε τη λύση με τον γκολ του Μαρκίνιος. Μαρκίνος, τέλος πάντων. Α, δεν μου αρέσουν τώρα αυτά. Μαρκίνιος, ξέρω εγώ πώς λέγεται. Δεν ξέρω τώρα αυτά που έχει αρχίσει και κάνει τώρα εγώ, δεν μου αρέσουν. Είπα Νέιμαρ Τζούνιορ, είπα του Νέιμαρ. Δεν είπα Νέιμαρ. Έχει αρχίσει τώρα κάτι Μαρκίνος, κάτι Φαντσχίπ θα μας αρχίσει σε λιγάκι. Το Φαντσχίπ το λέω ούτως ή άλλως. Το Φαντσχίπ είναι. Σου λέγα, έλα, Κώστα. Έχεις, έλα, Κώστα. Θα μου βάλεις τη φαρέτρα των επιχειρημάτων σου και το Πουλισίκ από χθες. Έλα, Κώστα. Όχι, δεν το βάλω το Πουλισίκ. Δεν το είπα. Ποτσετίνο. Ποτσετίνο. Ποτσετίνο είναι Ποτσετίνο. Δεν το λέγαμε ποτέ. Ναι. Αλλιώς Ποτσετίνο το λέγαμε και πάντα. Και ο Μπίστσαν είναι Μπίστσαν. Δεν εντάξει, είναι Μπίστσαν. Είναι Μπίστσαν. Είναι Μπίστσαν επειδή εμείς το λέμε ας πούμε, για πλάκα και τα λοιπά. Εντάξει, Φαντσχίπ. Πρέπει να φτάσεις, ρε παιδί μου, πρέπει να φτάσεις βαθύ Ρότερνταμ για να τα ακούσεις καλά το χ. Όχι, όχι. Όχι, όχι, ναι. Όχι, ναι. Φανσχίπ. Εντάξει, Κώστα. Δεν είναι, πάντα είναι καιρός. Ξέρω ότι έχεις πάρει πολύ ζεστά το θέμα της επιμόρφωσής σου. Γενικότερα, οπότε νομίζω ότι στο γενικό πλαίσιο, οκ, okay, όλα αυτά είναι μέσα. Σέλστρομ. Σέλστρομ. Γιούμπεργια. Βεβαίως, να αποκαταστήσουμε κάποιες ιστορικές αλήθειες. Μπαρτσίκα. Θα το λένε Μπαρτσίκα και δεν γυρίζει ο Κριστόφ. Τώρα πια. Ποτέ δηλαδή. Μετά το λέω. Μπαρτσίκα δεν θα γυρίζει. Θα τον έβαλε στην Πολωνία και δεν θα γυρίζει. Και δεν θα γυρίζει. Όχι εδώ. Δεν είμαι εγώ. Ναι, ρε παιδιά. Τι πλάκα. Τι πλάκα είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, οπότε 1-0 η Παρή, ναι, φουριόζα. Έχουμε και τα δύο μπάσκετ να μα εξέξει. Να ξέρετε, παρακολουθούμε. Το Bayern Armani είναι στο 28-25. Εντάξει, το Φενέρ Τσέσκα είναι τελειωμένο παιχνίδι ουσιαστικά. Είναι 52-72, έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο. Αλλά εντάξει, Φενέρ. Και ξεκίνησε τελείως ανάποδα. Έτσι. Ξεκίνησε με φοβερή Φενέρ με 12-0, ναι, με διαφορά 10 πόντου. Το βλέπα. Αλλά τώρα μισή Φενέρ. Ναι. Πια δεν γίνεται. Ξέρεις, δύο παίχτες μια φορά, τρεις παίχτες την άλλη. Τώρα εντάξει. Ποιοι λείπουν σήμερα, παιδί μου, και είναι μισή. Ο προπονητής εδώ τη λείπει σίγουρα. Λίγο είναι αυτό. Όχι, δεν είναι καθόλου λίγο, αλλά είδα ότι γύρισε ο Βέσελη. Γύρισε ο Βέσελη, ναι. Ποιοι λείπουν. Δεν μπορεί να παίξει πάρα πολύ ο Βέσελη. Έχει παίξει 14 λεπτά τα 32. Ναι, πάντως το οποίο για Βέσελη καλός, κανονικά δεν καλός. Είναι. Ναι, έτσι. Σωστό. Με αυτήν. Εντάξει, Κούντουριτς και Ντεκολό προσπαθούν να κουνήσουν το παιχνίδι, αλλά απέναντι, εν πάση περιπτώσει, έχουν ένα φανταστικό Κλάιμπερν με 26 πόντους. Ναι, ναι, ήταν απίθανα πράγματα. 6 rebound μέχρι στιγμή και άλλου 19 ο Λούντερκ. Τι ανακάλυψη είναι αυτό εδώ μεταξύ. Δεν ξέρω εσύ. Είναι ο τύπος που ξαφνικά άρχισε να γυρίζει το παιχνίδι. Ο Λιούμπενγκ το γύρισε το παιχνίδι. Να. Επειδή σου λέω το έβλεπα. Τρίποντο, δίποντο, κλέψιμο. Κέρδισε επιθετικό φάουλ. Ξανά τρίποντο, ασίστ. Δηλαδή έκανε όλα τα πράγματα σωστά. Πολύ σωστά. Ναι. Ποιο τον έλεγε, παιδιά, Ποκετίνο. Ποκετίνο τον λέγαμε όλοι στην αρχή. Λίγο πολύ. Βλέποντα τον τρόπο γραφή. Ποκετίνο μέχρι να ακούσουμε. Ναι. Τους άκλους να τον λένε κλπ. Το μόνο που είδα το Pocket, θυμάμαι το Poly Pocket, ναι, που ήταν έτσι, και θυμάμαι και την Pocket Pie, που ήταν. Που το ήταν αντίπαλον δέος Σαμαρέτη. Όχι, ας είμαστε σοβαροί. Ο φτωχός συγγενής που ήθελε, μπράβο, να γίνει Σαμαρέτη, αλλά δεν κατάφερε ποτέ. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ας είμαστε σοβαροί. Ο οποίος έπαιζε μπάλα σε αυτόματους πολιτές σοκολατών κλπ. Όπου ας πούμε κατάφερε να τρυπώσει εκεί που δεν είχε να ανταγωνιστεί την Αμαρέτη, αγόραζε αναγκαστικά Pocket Pie γιατί δεν είχε κάτι άλλο. Εντάξει. Δηλαδή ξέρω, αν πας εδώ πέρα έξω που έχουν αυτόματο. Το λέω για παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Και θες κάτι να φας, δεν κοιτάς τώρα αν έχει Αμαρέτη ή Pocket Pie. Ναι. Ό,τι κοφρεντοειδές μπορώ να φάω.
Παρόλα αυτά, ακόμα και έτσι δεν μπορεί να πάρει, δεν μπορούσε να πάρει μεγάλο μέρο τη αγορά. Εντάξει, λογικό είναι βέβαια αυτό που λες. Εντάξει, κάποιοι έχουν κάνει την προσπάθειά τους. Θα έλεγα ότι είναι τα φαγητά copycats αυτά, κατά κάποιο τρόπο. Και το Pocket Pie, να σου πω κάτι, δεν ήταν και τόσο δύσκολο. Ήταν ακριβώς το ίδιο. Λίγη σοκολατίτσα έπρεπε να βάλει πάρα μόνο. Και η συγκοφρέτα είναι ίδια σε όλους. Αλλά η αμαρέτη έβαζε κοφρετούλα μέσα. Σοκολατίτσα, ναι. Σοκολατίτσα. Ναι. Η Pocket Pie ήταν ένα πράγμα πολύ πιο αραιό από ό,τι μας. Και η κοφρέτα ήταν πολύ πιο αραιή στη σύνθεσή της. Και η σοκολάτα πολύ πιο λίγη. Πώς θα γίνει, ρε φίλε. Γι' αυτό και τιμωρήθηκε από τον καταναλωτή, Γιάννη. Έτσι, ακριβώς, Κώστα. Γιατί ήταν πλούσια και σε σοκολάτα έτρωγες και στο στόμα σου πλημμύριζε. Θα είχαμε ένα καλό ματσα. Μεγάλο ντέρμπι θα είχαμε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Μπάς περιπτώσει. Όταν τσιγκουνεύεσαι τη σοκολάτα. Μα ναι. Είσαι αιώνιος δεύτερος μετά. Τι να κάνουμε. Μα γίνεται. Πώς. Κάνουμε δουλειά χωρίς τα βασικά υλικά, ρε παιδιά. Δεν κάνουμε δουλειά. Σο κιόλα δηλαδή. Τέλος πάντων. Εντάξει, επίσης ο κουραστή πάλι μου στο αυτό το πράγμα αρέσει. Φτάσαμε, δηλαδή πραγματικά. Είμαστε δηλαδή, στην πέμπτη δεκαετία, αν είμαι την πέμπτη δεκαετία της ζωής μας και ξανά αυτοί οι ίδιοι αυτά μη στενοχωριέστε κυρία Δέσποινα, το πληρώσατε και αυτά. Τα ίδια, ξανά. Βαρεμάρα. Λοιπόν, μπάς περίπτωση. Για να μην λέμε μόνο βαρεμάρα. Άντε, θα πούμε πάλι. Άντε πάλι, λίγη υπομονή και πάμε ξανά. Καλέ μας φίλε, εσύ που έστειλες αυτό το μήνυμα, καλέ μας φίλε και όλοι οι καλοί φίλοι εσείς που πιστεύετε το ίδιο, θα πούμε λοιπόν για πολλωστή φορά το εξής. Ξέρετε, το είχαμε διαβάσει και εμείς αυτό. Ξέρετε πότε, πριν από 30 χρόνια. Ξέρετε τι κάναμε, σε κάποια φάση το ψάξαμε. Και ξέρετε τι, δεν ισχύει. Ξέρετε κάτι, δεν ισχύει. Ξέρετε κάτι, δεν αποδεικνύεται από πουθενά. Ξέρετε κάτι, υπάρχουν άνθρωποι που την ιστορία την έχουν ψάξει πάρα πολύ. Και ξέρετε κάτι, ξέρω τον έναν από αυτούς. Και να σας πω κάτι, δεν έχει αποδειχθεί ποτέ αυτό. Εντάξει, και δεν αποδεικνύεται. Δεν υπάρχουν στοιχεία. Τίποτα ούτε για αυτήν την ατάκα, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Δηλαδή, νησάφιξες κάποια πράγματα να τελειώνουμε. Είναι σαν αυτό που λένε, ξέρεις. Πώς το λένε. Δεν μας τα πάνε όλα στο σχολείο για την Επανάσταση. Είναι τέτοια φάση. Ναι. Είναι τέτοια φάση. Ξανά. Εντάξει. Κάτι αντίστοιχο με τα Ρούκανορ. Ναι! Αντί για τα θυμάσαι τα Ρούκανορ. Όχι καθόλου. Αλήθεια. Δεν θυμάσαι τα αθλητικά Ρούκανορ. Καθόλου. Γενώσιμα ήτανε. Τι εννοείς. Γενώσιμα. Πώς να σου το πω. Αλλιώς. Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Δεν θέλω να λέω το φτωχό είναι για το φτωχό το ένα το φτωχό το άλλο. Ήτανε γενώσιμα. Εντάξει. Ας πούμε αυτό. Τέλος πάντων, επειδή ξέρω ότι δεν σε αφορά αυτά, θέλω να περάσουμε κυρίες και κύριοι ευθύς αμέσως στην καυτή επικαιρότητα. Ναι, ναι. Παρότι είναι πολύ με ενδιαφέρον όλο αυτό. Ναι, ναι. Έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα ποδοσφαιρικά και έξω ποδοσφαιρικά νέα. Υπάρχει όμως και ένα νέο, κυρίες και κύριοι, σημερινό, το οποίο συνδυάζει και τα δύο. Συνδυάζει και το ποδοσφαιρικά και τα έξω ποδοσφαιρικά. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πραγματικά, εάν δεν ήμουν Μπαρσελόνα στην Ισπανία, ναι, μόλις θα είχα βρει την ομάδα μου. Και μπορεί και να τη βρω. Να σου πω κάτι, μπορεί και να αλλάξω. Δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να αλλάξει. Αλλάζει και ομάδες. Γιατί όχι. Για την απολύμανση λες. Ναι, ρε. Ναι, ναι. Εντάξει, η μεγάλη Ράγιο Βαγεκάνο, η τεράστια Ράγιο Βαγεκάνο. Λοιπόν, η Ράγιο Βαγεκάνο, να το πούμε την ιστορία κανονικά. Η Ράγιο Βαγεκάνο προχθές έπαιζε με την Αλμπαθέτε. Εντάξει, Ράγιο Βαγεκάνο είναι σεκούντα division. Ναι. Έπαιζε με την Αλμπαθέτε και εκεί τελειώνει το πρωτάθλημα. Η Αλμπαθέτε λοιπόν είναι ομάδα η οποία, εν πάση περιπτώσει, για την οποία είναι γνωστή ότι αρκετοί της φίλοι φημίζονται τέλος πάντων για τους δεσμούς τους με την ακροδεξιά, να το πούμε έτσι. Ναι. Ζωζούλια, έτσι θυμίζω τον Ζωζούλια. Ναι, ναι, ναι. Ως πρόσφατο. Κουλουπού, ο οποίος είχε συνδεθεί με ακροδεξιά κινήματα στη χώρα του παρόντου, ίδιο στο Χιαρνίθι κτλ. Και στην Αλμπαθέτε τον δεχτήκανε στην αγκαλιά τους. Ή τη Ράγιο Βαγεκάνο είναι, ας το πούμε, στο απέναντι πολιτικό πέταλο. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο. Οπότε τι γίνεται. Ενώ το παιχνίδι δεν είχε κόσμο, ο πρόεδρος της Αλμπαθέτε μαζί με έναν άλλον από την ομάδα πήγανε ως προσκεκλημένοι, όχι της ομάδας, προσέξτε, του δημάρχου της Μαδρίτης. Ναι. Εδώ πέρα.
και καθίσανε στα επίσημα. Μια πρώτη αντίδραση των διοικούντων τη Ράγιο Βαγεκάνο ήταν ότι οι ίδιοι, το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο της Ράγιο Βαγεκάνο, δηλαδή ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας και όσοι έλεγαν στο γήπεδο, δεν καθίσανε μαζί τους. Αλάργα. Πήγανε αλάργα και παραπέρα. Αλλά το καλύτερο έγινε την επομένη του παιχνιδιού, αφού πήγαν αυτοί κάτι, είδα το παιχνίδι και φύγανε, σε μια συμβολική κίνηση μαζευτήκανε μερικοί φίλοι της Ράγιο Βαγεκάνο, λοιπόν, την επόμενη μέρα, ντυμένοι με κίτρινες στολές τύπου Τσερνόμπιλ από πάνω μέχρι κάτω, λοιπόν, και με σφουγγαρίστρες και διάφορα άλλα απολυμαντικά στα χέρια, πήγαν στο γήπεδο και είπαν ότι, παιδιά, επειδή ήρθαν αυτοί εδώ, πρέπει να τα απολυμάνουμε το γήπεδο. Δεν γίνεται, δηλαδή, πρέπει να κάνουμε κάτι, πρέπει να καθαρίσουμε. Πρέπει να κάνουμε δουλειές, διότι... Πολύ ωραίο, πολύ συμβολικό, πολύ ευγενικό με έναν τρόπο, ας πούμε, χωρίς πινελίκια, χωρίς βρισχές, χωρίς αντιπαραθέσεις, χωρίς ξύλο, χωρίς τίποτα, περνάς το μήνυμά σου αυτό. Με την απόλυτη σαφήνεια. Δεν μπορεί να το κάνεις πιο σαφές. Αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό ακριβώς. Εντάξει, φανταστική. Φανταστική. Δεν ξέρω, αλήθεια δηλαδή. Είναι από τα πράγματα τα οποία τα ζηλεύεις, ρε παιδί μου. Τα ζηλεύεις. Ναι. Τα ζηλεύεις. Ένα πράγμα θα θέλεις να έχουν γίνει εδώ. Εντάξει, δεν θα ζαγω, γιατί δεν. Όχι. Δεν θα ήθελα να έχουν γίνει εδώ, αλλά ξέρω ότι δεν θα γίνονται ποτέ εδώ. Όχι. Το ελληνικός οπαδικός χώρος δεν σηκώνει. Διαφωνώ. Βεβαίως και σηκώνει. Οι οπαδοί του Πανιώνιου, ας πούμε, έχουν δείξει αρκετές φορές ανάλογη δράση. Εντάξει. Ναι, okay. Εμένα περισσότερο. Του λέω για παράδειγμα και άλλοι, ναι, ναι. Δεν είναι μοναδικοί, έτσι, για να μην παρεξηγηθεί κανείς. Νομίζω ότι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, τέτοιου είδους πράγματα, εγώ τα συνδέω με έναν μυστήριο τρόπο, με την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα στο κεφάλι μου, ναι. Πρέπει να σου πω. Γιατί, ξέρεις, είναι πράγματα, και τώρα ξέρετε που έχουμε πολύ λίγα πράγματα να συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, είναι και από τα πράγματα τα οποία τα μαθαίνουμε. Είναι από τα πράγματα, ρε παιδί μου, τα οποία όμως δείχνουν ότι για τους ανθρώπους, δηλαδή αυτά καλό είναι, πώς να σου πω, να τα βλέπουν οι Woodward του κόσμου αυτού, για να καταλαβαίνουν και λίγο τον λόγο που συνέβη αυτό που συνέβη από τον κόσμο. Ναι. Είναι εξής, η κουβέντα, ξέρετε, ό,τι και να γίνει, το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Εντάξει, όχι, δεν είναι ένα παιχνίδι. Δεν είναι ένα παιχνίδι, είναι μια ιστορία. Ξέρετε, όμως, είναι παρελθόν, είναι η κουλτούρα τους. Είναι ένα διαφορετικό πράγμα. Εμένα τέτοιο, αυτό μου θυμίζουν τέτοιου τύπου κινήσεις. Λοιπόν... Τέλος πάντων, ανοίγεις μεγάλη κουβέντα τώρα. Ναι. Το παρελθόν, η κουλτούρα, για ποιους. Ε, τι είναι για ποιους. Δεν είναι για όλους όσους πάνε στο γήπεδο, όσους βλέπουν μπάλα η κουλτούρα τους. Είναι για μια γενιά... Καλά, αν εννοείς την Γαλανόλευκη στρατιά, ναι. Όχι. Ξέρω εγώ. Λέω γενικότερα στις ομάδες, ναι, ότι για κάποιους... Ξέρω εγώ, ενδεχομένως λίγο μεγαλύτερους ή λίγο ανθρώπους που έχουν διαβάσει, που ξέρουν την ιστορία της ομάδας, να είναι πολύ περισσότερα πράγματα η ομάδα τους από μια ομάδα. Mm-hmm. Για ένα μεγάλο ποσοστό κόσμου είναι απλά η διασκέδασή τους, ξέρω εγώ, κάτι που κάνουν συνδυαστικά με το να παίζουν στοίχημα, ναι, μια okay. εκτόνωση για να πηγαίνουν να πλακώνονται κλπ. Okay. Λέω. Εγώ διαφωνώ στα ποσοστά εδώ. Δεν μίλησα για ποσοστά εγώ. Είπες το μεγάλο, να... είπες το μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Για το μεγάλο κομμάτι του κόσμου λες ότι είναι το άλλο. Εγώ νομίζω ότι ασχέτως το να πηγαίνεις στο γήπεδο, ναι, ή όχι, η σχέση σου με την ομάδα δεν καθορίζεται από το να πηγαίνει στο γήπεδο και δεν μιλάμε όχι, για αυτό που πηγαίνει στο γήπεδο. Αλλά έτσι, στην πραγματικότητα, επειδή έχουμε μεγαλώσει εμείς τουλάχιστον η δική μας γενιά πηγαίνοντας στο γήπεδο, να, είσαι πιο κοντά στην ομάδα και στο ποδόσφαιρο αν πηγαίνει στο γήπεδο. Καλά, σίγουρα. Τώρα, αν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που μας έχουν απομακρύνει από το γήπεδο, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά το ζεις περισσότερο, συνδέεσαι περισσότερο με την ομάδα, σίγουρα, και με το άθλημα πηγαίνοντας στο γήπεδο. Εννοείται αυτό. Παρά από την τηλεόραση. Εννοείται αυτό. Αυτό λέω. Εννοείται αυτό και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο σου θυμίζω ξεκινάει. Δεν είναι. Ξεκινάει μια ιστορία που φτάνει στα λόγια του Πέρεθ, ασχέτως αν επιβεβαιώνονται ή όχι τα ποσοστά, ναι, του. Είναι και ο λόγος που ο κόσμος δεν πηγαίνει πια καθόλου στο γήπεδο. Αυτό δεν, σου δεν λέω. Το, σχεδόν δεν το θεωρεί αναπόσπαστο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Αυτό σου λέω. Είναι τεράστια, λοιπόν, διαφορά ανάμεσα στους ΜΕ και τους ΔΕ. Άρα έχει μικρύνει το ποσοστό, ναι, τουλάχιστον, αλλά... εδώ πέρα των ανθρώπων για τους οποίους το ποδόσφαιρο και όλη αυτή η κατάσταση είναι μέρος κουλτούρας και της ιστορίας. Επειδή δεν συμμετέχουν οι μικροί, δεν σημαίνει ότι έχει μειωθεί. Αυτό σου λέω. Νομίζω ότι, δηλαδή να σου το πω διαφορετικά, σε 20 με 30 χρόνια, όντως, πια θα είναι τόσο μεγάλο το χάσμα που οι μεν
οι άνθρωποι που καψουρευτήκαμε το ποδόσφαιρο, να σου το πω έτσι, ναι, δεν θα υπάρχουν ή δεν θα ασχολούμαστε, και οι μικροί οι οποίοι δεν έχουν περάσει από αυτή τη βάσανο, όχι απλώς δεν θα ασχολούνται με το ποδόσφαιρο όπως ασχολούμαστε, αλλά δεν θα έχουν τίποτα να μεταλαμπαδεύσουν και πιο πίσω. Και υπό αυτή την έννοια, αυτό που λες και η πλήρης μεταμόρφωση του ποδοσφαίρου, τότε θα μπορεί να έρθει κανονικά. Από τώρα ισχύει αυτό το πράγμα. Εγώ δεν νομίζω. Εσύ μεταλαμπαδεύεις, σκέφτεσαι θα μεταλαμπαδεύσει το γιο σου, όχι σε 20-30 χρόνια. Τώρα που μιλάμε, την ίδια αγάπη που είχες για το ποδόσφαιρο. Θα προσπαθήσω. Μα εάν δεν έχεις εσύ να μεταλαμπαδεύσεις. Δεν την έχεις εσύ. Δεν έχεις την ίδια ανάγκη και την ίδια ζέση να πας. Ούτε καν να δεις τα παιχνίδια. Δεν έχεις. Αυτό σου λέω. Δεν την έχω. Αλλά ξέρεις. Σκέψε τον εαυτό σου πριν από 30 χρόνια. Επέκριση να έχει παιχνίδι να το χάσεις. Στην τηλεόραση. Ποτέ, ρε, ούτε φιλικό. Αυτό σου λέω. Ούτε φιλικό. Ούτε φιλικό του καλοκαιριού. Κατάλαβες τι εννοώ. Άρα, μην μιλήσει για 20 και 30 χρόνια. Δες τον εαυτό σου σήμερα σε σχέση με τον μικρό Γιάννη πριν από χρόνια. Παρόλα αυτά υπάρχει ένα πανίνι στο σπίτι. Και άμα ανοίγεται, ξεκινά μια κουβέντα. Θέλω να σου πω. Καμία αντίρρηση. Και αγάπη υπάρχει και για το ποδόσφαιρο και για την ομάδα και το ποδόσφαιρο συνολικά και το διεθνές ποδόσφαιρο. Υπάρχει. Αλλά καμία σχέση με το τότε. Συγγνώμη, πρέπει να διακόψουμε. Πρέπει να πάμε σε δελτίο. Πάμε σε δελτίο. Λεπτάκι τραγουδάκι και γυρίζουμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο Τάκης Μπουλής είναι στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς με τους εξής τρόπους. Από το κινητό σου γράφετε Super, αφήνετε ένα διάστημα το μήνυμά σου και αποστολή στο 19 031 του ευρώ η χρέωση, ενώ ιντερνετικά μπαίνετε στο sportfm.gr. Και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, το ώστε να ανοίξει ο Media Player, να ακούτε το πρόγραμμα στο σταθμό μαζί του μια φόρμα μέσα της οποίας μπαίνετε, γράφετε και μας στέλνετε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Email στο rama05@yahoo.gr, fightclub2.0 είναι αυτό το οποίο θα γράψετε στην αναζήτηση του Facebook για να βρείτε την επίσημη σελίδα μας, στην αναζήτηση του YouTube για να βρείτε το επίσημο κανάλι μας, στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001, όλο μαζί μια λέξη αν θέλετε να μας βρείτε στο Instagram, και βεβαίως fightclub.gr για όλα τα υπόλοιπα, με πολύ πράγμα και πάρα πολύ αρχαιακό υλικό, πέρα από τα τρέχοντα δηλαδή. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα, δεν έχει αλλάξει σκορ. Το σκορ στο παιχνίδι της Παρή με την City παραμένει το 1-0 στο 40 λεπτό με τον γκολ του Μαρκίνιος. Λίγο πριν το τέλος, μάλλον πριν να τελείωσε, 68-85 Φενέρ Τσεσκά. Εντάξει, ολοκλήρωσε την νίκη της Τσεσκά με συγκλονιστικό Will Clyburn με 34 πόντους. Και είναι η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε, έτσι. Τρεις νίκες έφτασε. Σωστά. Ναι. Σωστά, ναι. Ναι. Είναι και η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στο Final Four. Όχι ότι δεν την περιμέναμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε τώρα μία φάση. Όχι, δεν είναι κάτι. Ζητάει πέναλτι ο Νεϊμάρ, ο οποίος πριν από κάνα δύο λεπτά ψυχοραγούσε στο χορτάρι για κάνα δύο λεπτά. Τέλος πάντων, εντάξει, τρώει το κλασικό ματσούκωμα, βέβαια δεν είναι ότι πέφτηκε μόνος του. Τώρα εδώ για τη φάση που διαμαρτύρεται, η αλήθεια είναι με γυμνό μάτι δεν φάνηκε κάτι. Και δεν ξέρω αν το σοβάρ το κοιτάνε και... Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Και αν κερδίσει η Αρμάνη μπορεί να γίνει δεύτερη ομάδα σήμερα, ναι, του Final Four. Στο άλλο παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη είναι στο ημίχρονο και η Μπάγκερν προηγείται με 39-35. Είναι 4 πόντους μπροστά δηλαδή. Δεν υπάρχει παίχτης διψήφιος, από το βλέπω υπάρχει παίχτης με διψήφιο αριθμό πόντων σε καμία από τις δύο ομάδες. Λοιπόν, αυτά για τα τρέχοντα, δεν έχουμε τίποτα άλλο συγκλονιστικό, έτσι. Ευκαιρία για τη City και σώζει ο... Δεν υπάρχει κανένα άλλο παιχνίδι σε εξέλιξη. Είναι τρομερό. Μάλιστα. Κανένα. Υπήρχε μέχρι πρώτον σαν Γαλατάσαρα Εικόνιας που τελείωσε 1-0, ένα Ρίζες Προμπεσίχτας που τελείωσε 2-3 και τέλος. Όλος ο πλανήτης... Λοιπόν, ο Φόντεν το σουτ δεν ήταν καλό από σου. Όχι, αλλά ήταν μόνος του. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει σουτάρει πολύ καλύτερα. Είχε όλο το τέρμα μπροστά του. Ναι. Δεν ήταν καλό το σουτ από το σημείο που... που βρισκότανε. Μπορεί να τον τύφλωσε και το ξανθό μαλλί του και η Λορνάβας. Πάντα υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Αλήθεια. Αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, μιλώντας παρόλα αυτά για αυτό το υψηλό μαλλί. Όχι, το υψηλό επίπεδο ποδοσφαίρου το οποίο παρακολουθούμε, να πούμε ότι στα υψηλά νέα των υψηλών ομάδων αυτές τις μέρες σήμερα μάθαμε δύο ενδιαφέροντα πραγματάκια. Το ένα είναι ότι
Πλέον από τις ευρωπαϊκές ομάδες η United έχει μείνει μόνη, η οποία κυνηγάει τον Ρονάλντο να τον πάρει. Mm-hmm. Και το ψιλοσκέφτεται, αλλά με μία μόνο προϋπόθεση. Να ρίξει τα λεφτά του στο μισό. Ναι. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνω, μάνα μου. Ναι. Δηλαδή σου λέει να σε πάρουμε για 2 χρόνια, γιατί αυτό διαμηνύσαν στο Μέντες. Όχι κανένα τρελό συμβόλαιο, αλλά 2 χρονάκια, οκ. Okay, αλλά τα μισά. Τα μισά, μάνα μου, δεν γίνεται. Δεν κάνουμε δουλειά. Δεν κάνουμε δουλειά. Και ο Μέντες. Τα μισά ποιον άραγε. 31 εκατομμύρια ευρώ παίρνει το χρόνο, ναι, ο Ρονάλντο. Οπότε να σου πει, δηλαδή 31 για μια διετία, ας πούμε. Ναι. Ο Μέντες, επειδή είναι ο Μέντες, λέει: παιδιά, κάτω από 20 δεν βγαίνω. Μάνα μου. Ναι. Το μάνα μου σίγουρα το λέει. Ναι. Λοιπόν, και κάπου τώρα θα γίνουν εκεί οι συζητήσεις, διότι Ρεάλ και Παρί, όπως λέγεται από το ρεπορτάζ, δεν συζητάνε, δεν μπαίνουν, δεν υπάρχει αυτή η κουβέντα. Για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Η Μεν Παρί λέγεται ότι πάει να χτυπήσει το Μέση. Να. Και η Ρεάλ ότι πάει να χτυπήσει έναν εκ των Εμπαπέ Χάλαν. Θέλω να πω ότι ατενίζει το μέλλον. Δηλαδή σου λέει τώρα είναι καλός χρυσός 36 χρονών. Ναι. Άμα είναι να σπρώξουμε λεφτά, να τα σπρώξουμε κάπου που να πιάσουμε πιο πολύ τόπο. Και γενικώς, ακόμα και αν ο Ρονάλντο τώρα μπορεί να λέει: εγώ δεν ρίχνω τα κασέ μου κτλ. Mm-hmm. Αν η Γιουβέντους μείνει εκτός τετράδα στην Ιταλία. Έχει συμβόλαιο. Όχι, άλλο λέω. Ναι. Αν μείνει εκτός τετράδα στην Ιταλία, που σημαίνει ότι μείνει εκτός Champions League. Mm-hmm. Η Μιλιβέ εκτός Champions League και το πατατράκ που έχει φάει η ομάδα και η φήμη του Ανιέλη από την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα και τα τρομερά μειωμένα έσοδα για τον χρόνο, μπορεί η συζήτηση εκεί να γίνει σε διαφορετική βάση. Δηλαδή να πει ο Ανιέλη, κοίταξε, μάλλον θα πρέπει να ξεκουνηθεί κατά κάποιο τρόπο. Βρες, ας πούμε, να φύγει. Ναι. Είναι πιο απαραίτητο τώρα από ποτέ, ας πούμε. Ναι, βρες να φύγει, αλλά έχει συμβόλαιο. Ναι. Θέλω να πω, αν δεν θέλει να φύγει, κάθεται εκεί και παίρνει τα λεφτά του. Οπωσδήποτε. Αλλά επειδή δεν θα βγαίνουν μάνα μου μετά οι Γιουβεντίνοι ενδεχομένως, γι' αυτό το λέω, να του πούνε να πάει λίγο θα παραπέρα. Να το πούνε. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα το κάνει. Προφανώς. Καταλαβες. Προφανώς. Γιατί όταν τον πήρανε, δεν του είχαν πει θα φέρουμε τον Πύρλο και θα μείνουμε εκτός τετράδας. Αλήθεια είναι αυτό. Καταλαβες. Δηλαδή με άλλες προοπτικές τον πήραν να πάρουν Champions League. Αλήθεια είναι αυτό. Θα γυρίσει ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, ναι, Καβάλα στάλογο, μαθαίνω, ε. Λέγεται. Ναι, ναι. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να πω ότι αν ο Κριστιάνο μετακινηθεί, αν έχουμε δηλαδή καινούργια μεταγραφή Κριστιάνο το καλοκαίρι, παρακαλούμε για να διατηρήσουμε μια παράδοση η οποία ξεκίνησε να χτίζεται όταν έφυγε από τη Ρεάλ ο Κριστιάνο, να κάνουμε παρακαλώ τα αποκαλυπτήρια πάλι εδώ πέρα, αν γίνεται. Ναι. Δηλαδή πάλι Κώστα Ναβαρίνο, κανονικά, με παπαράτσι. Ας είναι και στο Σχοινιά φέτος. Θέλω να πω, επειδή είναι ένα καλοκαίρι διαφορετικό, ας πούμε, και λόγω της κατάστασης, ας είναι στην Κινέτα. Ναι, δηλαδή, ας πάει στο σπίτι της Αμπουτζάκη, ναι, και να γίνει εκεί η παρουσίαση, ας πούμε, ο ντυλ. Γιατί όχι. Δεν ξέρω αν έχω πει μια τρομερή λεπτομέρεια αυτής της ιστορίας. Ναι. Που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Όπου και να είναι. Mm-hmm. Ουρανέ μου. Ναι. Ναι. Βοήθα τον να είναι καλά. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα πάλι, όπως έγινε την προηγούμενη φορά, να καλέσουν και πάλι. Θα μου επιτρέψετε τη διαφήμιση. Mm-hmm. Λοιπόν, το sportarena.gr. Mm-hmm. Για να του φέρει την καινούργια του φανέλα, γιατί έτσι είχε γίνει τότε. Mm-hmm. Είχαν πάρει τηλέφωνο από τον Κώστα Ναβαρίνο και είχαν πει: δεν θα το πιστέψετε, αλλά έχουμε τον Ρονάλντο εδώ και δεν θα το πιστέψετε, αλλά κλείνει τη Γιουβέντους. Δεν ξέρω αν τα πιστεύετε όλα αυτά που σας λέω μέχρι εδώ. Αλλά αυτό που δεν θα πιστέψετε και είναι πιο περίεργο, ότι θέλω μια φανέλα. Χρειαζόμαστε μια φανέλα της Γιουβέντους. Επίσημη, κανονική, για να το παρουσιάσουμε. Και δεν έχουμε. Και επειδή το θέλουμε τώρα, επειδή δεν προλαβαίνει να έρθει από το Τωρίνο η φανέλα, προς το Τωρίνο, ψάχνουμε εδώ. Μπορείτε να μας δείτε φανέλα. Έρτσι Μπλάκος. Ναι. Και έγινε Έρτσι Μπλάκος. Εκεί πέρα. Οπότε παρακαλώ να διατηρήσουμε, αν γίνεται αυτή την. Ναι, ξαναλέω, αν όχι στο Κώστα Ναβαρίνο, οπουδήποτε. Ναι, μπορεί καπανούρε, να πιο, παιδί μου. Στα Κιούρκα, ας πούμε, μπορεί να γίνει. Σε μια ωραία ταβέρνα στο κύμα, Κώστα, μπράβο, δεν έχει σημασία. Τώρα που άνοιξε η εστίαση, που ανοίγει η εστίαση, δηλαδή, μπορεί να γίνει οπουδήποτε, ας πούμε. Τι στα βοτσαλάκια. Τι ωραιότερο δηλαδή. Στην Καβουρίνα. Κάπου θα βρούμε ένα ωραίο. Τι λέτε, μέρος, παιδιά, που δεν επιτρέπει η UEFA Match την ίδια ώρα με τη Champions League. Τι λέτε, παιδιά, 500 παιχνίδια γίνονται για τις μικρές Αγγλίας, οπότε παίζετε. Δεν επιτρέπει. Που δεν επιτρέπει κιόλας. Τι δεν επιτρέπει. Επίσης, θυμίζω ότι κάποιες μέρες υπάρχουν παιχνίδια στις 8 και γίνεται χαμός από άλλα παιχνίδια. Ναι, ενώ παιχνίδια Champions League και Europa, λέω. Σήμερα είναι έτυχε σήμερα. Ναι. Εξαίρεση. Ναι. Σήμερα είναι εξαίρεση το ότι δεν γίνονται παιχνίδια. Συμβαίνει αυτό. Στην Αγγλία παίζουν πάντα. Στην Αγγλία θα παίζουν μέχρι να σβήσει ο ήλιος στην Αγγλία. Τέλος πάντων, λοιπόν,
Αυτά για τον Ρονάλντο. Για τον Μέση, στον οποίο αναφέρθηκες, μάθαμε ότι ο Λαπόρτα ψάχνει μια χορηγία 500 εκατομμυρίων ευρώ. Ρε Λαπόρτα και εσύ έβαλες τον πύχη πολύ ψηλά, ρε φίλε. Τι ψάχνει, ρε φίλε, εντάξει. Ας κοιτάξει την κολοτσέπα από τα παντελόνια του, μπορεί να είναι μέσα τα 500 μοίρια. Ναι. Τώρα χορηγέ 500 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, για να πάρεις χορηγέ 500 εκατομμύρια ευρώ, πρέπει ή να πουλήσεις τη φανέλα σου, ας πούμε, ξέρω εγώ, για 5, 7, 8 χρόνια, δεν ξέρω, ή να πουλήσεις το όνομα του γηπέδου. Δηλαδή, δεν μπορώ να σκεφτώ ποιος θα κάνει τέτοια χορηγία. Ναι, δεν λέω όχι, αλλά χορηγία τέτοια. Πλέον ύψους, θα το πουλήσει κιόλας ο Λαπόρτα. Ως παιδιά, τι να κάνουμε. Πρέπει να κρατήσουμε το Μέση και να φέρουμε και κανένα καλό. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, πώς θα παίρναμε το Χάλαντ και θα κρατάγαμε και το Μέση. Αυτά τα Μέση και ον κλαμπ, ας πούμε, θα πούμε παιδιά, τι να κάνουμε. Εδώ δεν βλέπετε πώς είναι οι καταστάσεις. Καλά, τα Μέση και ον κλαμπ, κάποτε Κώστα μου ήταν η Γιούνισεφ και ήρθε η Ρακούτεν μετά. Τώρα πια. Μέση και ον κλαμπ, εντάξει. Λοιπόν. Οπότε, για να έχει χρήματα να κρατήσει τον Μέση και για να έρθει ίσως κάποιος, κανένας Νεϊμάρ, όπως λέει το ρεπορτάζ και το ρεπορτάζ, δεν θέλει να φέρει τον Νεϊμάρ πίσω. Ναι. Για κάποιο λόγο. Πώς να φέρει τον Νεϊμάρ, μεταγραφή. Πώς αλλιώς να το φέρει, τι να τον απαγάγει. Το χώσει προπαγκάζει σε ένα Σιτρόεν και να το φέρει από τη Γαλλία στην Ισπανία. Με μεταγραφή. Ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν. Ή Χάλαντ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν. Αν κάνει τέτοια μόντα, εν πάση περιπτώσει, να το πούμε και διαφορετικά. Ακόμα και αν δεν μείνει ο Μέση, την Μπαρτσελόνα χρειάζεται οπωσδήποτε μια τέτοιου τύπου χορηγία. Χρειάζεται μια εισρωή χρημάτων τέτοια που δεν υπάρχει Super League. Είναι η πιο χρεωμένη από τις top class ομάδες αυτή τη στιγμή και είναι και αυτή που έχει το πιο άμεσο θέμα. Δεν είναι μόνο ότι είναι η πιο χρεωμένη, είναι ότι ένα μεγάλο μέρος από το 1,2 δις που χρωστάει είναι άμεσα απαιτηταίο από τους πιστωτές. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχεις κάνει ρεπορτάζ, δηλαδή. Το έχουν βγάλει. Άμεσα λέγοντας, όχι, αλλά μέσα σε ένα χρονικό διάστημα σύντομο. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που χρωστάνε χρήματα που είναι σε έναν ορίζοντα, πενταετίας, δεκαετίας, ναι, 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 ναι. Και υπάρχουν και ένα μεγάλο κομμάτι του χρέους της Μπαρτσελόνα, αρκετά μεγάλο. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι ίσως και το 1/3 αυτού, δηλαδή τα 300-400 εκατομμύρια, το οποίο έχει ένα πολύ κοντινό ορίζοντα στο οποίο πρέπει να πληρωθεί. Και αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το μεγάλο βραχνά. Είναι θέμα αυτό τώρα. Τεράστιο. Τεράστιο σε εποχή πανδημία με μειωμένα έσοδα για άλλες ομάδες είναι τεράστιο. Γιατί προφανώς έχουμε ξαναπεί, οι ομάδες έκαναν τα ανοίγματά τους και τα κουμάτα τους προ-πανδημίας. Και περίμενα και σου λέει, θα έχουμε αυτά από εισιτήρια, αυτά από χορηγίες, τουρνές στην Ασία αυτά, φανέλες αυτά, αυτά, αυτά. Φτάνοντας λοιπόν δεύτερη χρονιά πια που είναι προβληματική, η περσινή ήταν από, ξέρω εγώ, στο τελευταίο της 1/3 βαθιά προβληματική και η φετινή από την αρχή, όταν έχει κάνει τα κουμάντα σου. Και τα έξοδα σου δεν πάει να τα ψαλιδίσει και πολύ. Δηλαδή πα στου παίχτε και λε: παιδιά, ναι, κόψτε κάτι. Το κάναμε. Ναι, δεν πάει, παρακάτω. Το έκανε η Μπαρσελόνα. Ναι. Το έκανε δύο φορέ ένα από το μέσα. Ναι. Δεν πάει παρακάτω όμω μετά. Να. Ούτε αρκούν αυτά τα χρήματα τελικά για να μπορέσει να την βγάλει καθαρή. Άρα εκεί είναι και το θέμα. Να. Ναι. Τέλο πάντων. Εντάξει. Τι να πω. Θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα είναι βαρύ το φορτίο του. Είναι βαρύ το φορτίο του Λαπόρτα, είναι η αλήθεια, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι πάει η δουλειά. Λοιπόν, σε άλλα ποδοσφαιρικά ωραία νέα, είχαμε Έκι Γκονζάλες σε τηλεοπτική συνέντευξη στην Αργεντινή. Ναι, το είδα. Μεγάλος Έκι Γκονζάλες, ο οποίος δεν ήθελε κιόλας να βγει, γιατί έχει πάρει 20 κιλά και έχει κάνει μπάκα. Και ντρέπεται, ναι. Και ντρέπεται και λέγω δεν γουστάρω, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι, λέει, κάνω τι μου ποδοσφαιριστή. Εντάξει. Το θυμόμαστε εμείς, ρε φίλε. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Οκ. Okay. Και να πω και κάτι. Αφού αισθάνεται τόσο άβολα, γιατί δεν κοιτάζει να τα χάσει. Θέλω να πω, εμάς δεν μας πέφτει καθόλου λόγος και τα λοιπά. Αφού ο ίδιος αισθάνεται άσχημα, ναι, γιατί δεν κάνει κάτι. Μπορεί να έχει άλλα θέματα. Όποιος ξέρει, μπορεί να έχει από θηροειδή μέχρι, ξέρω, ένα αλκοολισμό, okay, τώρα. Πού ξέρουμε τώρα τι συμβαίνει στη ζωή του. Δεν το λέω γιατί σου λέω, εμένα δεν με νοιάζει καθόλου πόσα κιλά είναι ο άνθρωπος. Αφού ο ίδιος αισθάνεται άβολα, λέω. Ναι, ναι, το κατάλαβα. Αφού είπε λοιπόν διάφορα για τις ομάδες του, αυτό για το, ξέρω εγώ, για την Μπόκα, για, ξέρω εγώ. Έφτασε η κουβέντα στον Παναθηναϊκό και στα παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα τη σεζόν 5-6. Ναι. Που είναι η σεζόν που είχε πρωτοεμφανιστεί και ο Μέση. Ναι. Εκεί. Και λέει, εντάξει, παίξαμε, λέει, το πρώτο μάτς, 0-0.
Ωραία. Δεν ξέρω αν έκανε ειδική αναφορά εκεί στο Λούκα τον Βίντρα. Mm-hmm. Έτσι, γιατί ήταν η ατραξιόν του αγώνα. Οπότε λέει, είπαμε πάμε στο Καμπ Νου, έχουμε μια ελπίδα να περάσουμε. Στα 10 δευτερόλεπτα είχαμε φάει γκολ. Στα 10 λεπτά είχαμε φάει 3. Τελικά τελείωσε 5-0 και 14-0 για να έχει τελειώσει. Δεν θα ήταν άδικο σκορ. Ναι. Και είναι η αλήθεια. Εγώ που δεν θυμάμαι πολλά παιχνίδια από το παρελθόν, αυτό το παιχνίδι το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Γιατί θυμάμαι, η εικόνα μου είναι η άμυνα του Παναθηναϊκού 5 μέτρα πίσω από τη σέντρα. Το θυμάμαι. Ο Μαλεζάνη δεν ήταν, ναι. Νομίζω, ναι. Ήταν ο Μαλεζάνη και στην Φρουφάρα δεν το θυμάμαι, είχε κάνει τόση. Και στην Παρτιζάνη παίζει ο Βαν Μπόμελ. Ναι. Νομίζω. Λοιπόν, τι μάτς ήταν αυτό, ρε. Τι μάτς. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω, παιδιά, τι θα κάνει ο Δήμος Βαρκελόνης. Άλλο τι κάνει ο Δήμος Μαδρίτης με τη Ρεάλ και άλλο τι κάνει ο Δήμος Βαρκελόνης με την Μπαρσελόνα. Δεν ξέρω. Δεν θέλω. Αυτό που μου έρχεται στο στόμα να πω είναι ότι ο Δήμος Βαρκελόνης είναι σοβαρός Δήμος. Αλλά δεν πρόκειται ποτέ να πω τέτοιο πράγμα, δεν πρόκειται να ακούσετε ποτέ. Οπότε λέω ότι δεν ξέρω και προχωράμε. Τώρα. Πηγαίνοντας στην κατηγορία Γιώζεφ Μιναλά, πρέπει να πούμε γιατί έχουμε και κατηγορία Γιώζεφ Μιναλά σήμερα, είναι ένας τύπος ο οποίος λέγεται Γκελόρ Κάγκα, εντάξει, εμφανίζεται ως Γκαμπονέζος 30χρονος και παίζει στον Ερυθρό Αστέρα ως επιθετικός μέσος, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει επίσης ένας Κιάκου Κιάγκα, ο οποίος κατάγεται από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Είναι το όνομά του Κιάκου ή το πες δύο φορές για έμφαση? Όχι, είναι δύο. Είναι εντάξει. Τζεμπά. Όχι, το τζεμπά ήταν επίθετο. Άλλο λέω, είναι από μόνο. Είναι Σταύρου κάτι. Ναι. Σταύρος Κοσμοπετρής. Ναι. Λοιπόν, ο Κιάκου Κιάγκα λοιπόν είναι από το Κονγκό, είναι 35 ετών και παίζει επίσης τον Ερυθρό Αστέρα επιθετικός μέσος. Μάλιστα. Λοιπόν, και τι μας τα λες αυτά? Υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα τώρα, το οποίο βγήκε σήμερα στη δημοσιότητα. Διότι η Κογκολέζικη Ομοσπονδία, Προσφυγική Ομοσπονδία, έκανε μήνυση, διότι υποστηρίζουν ότι αυτός γεννήθηκε στην Κινσάσα με διαφορετικό όνομα και ηλικία και ότι η Γκαμπόν πλαστογράφησε τα χαρτιά του και τον πολιτογράφησε Γκαμπονέζο. Λοιπόν... Ηλικία, μήπως μας είπαν την ηλικία την πραγματική? Περίμενε. Εμφανίζουν λοιπόν τα χαρτιά του οι Κογκολέζοι στην μήνυσή τους. Εμφανίζουν τα χαρτιά που αποδεικνύουν ότι πρόκειται για το ίδιο άτομο και ότι έχουν και χαρτιά που του έχουν εκδώσει από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στα 18 του. Ναι. Έτσι. Λέω προφανώς, εντάξει, οι γονείς του είναι από το Κονγκό, αλλά τι κάνει αυτός? Ο Καγκά χρησιμοποιεί το επώνυμο του πατριού του, ώστε να μην γίνει αντιληπτός. Λοιπόν, οπότε ο τύπος έχει αλλάξει ηλικία, έχει αλλάξει, συγγνώμη, υπηκότητα. Όνομα προφανώς, πίθετο. Ναι. Και σίγουρα δεν είναι 30, είναι 35. Εντάξει, για να, okay. Για να καταλήξουμε εκεί. Δεν είναι η μοναδική περίπτωση του χώρου του ποδοσφαίρου, έχουν υπάρξει διάφοροι τέτοιοι τύποι, αλλά στον Ερυθρό Αστέρα είναι η αλήθεια. Εντάξει, είναι σε ένα επίπεδο που... Πώς να σου πω, δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν ενδεχομένως τέτοια πράγματα. Και θέλω να δω τώρα εδώ πέρα για περιέργεια το πάντα έγκυρο σε αυτά τα θέματα Transfermarkt, ως τι τον έχει περασμένο τον συγκεκριμένο. Αν μιλάμε για αυτόν τον Ερυθρό Αστέρα και μιλάμε για κανένα. Έλα, Αλεξάνδερ Κάταϊ, σε βρίσκω μπροστά μου, μεγάλε Μπεν. Όχι, κάποιος άλλος θα είναι προφανώς. Είναι κάποιος άλλος Ερυθρός Αστέρας. Ναι. Μάλλον και δεν είναι αυτός. Okay. Στον οποίο θα αστέρα που προπονητής είναι ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς, έτσι. Ναι. Άρε Ντέγιαν. Θυμόμαστε για εκείνο τον γκολ στο Νόιερ. Θα σε θυμόμαστε οπωσδήποτε για εκείνο τον γκολ στο Νόιερ. Πάντα. Πάντα θα σε θυμόμαστε για αυτό τον γκολ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μιλώντας για Γκαμπόν, Κονγκό και διάφορα τέτοια, λοιπόν, πρέπει να πω, να σας παροτρύνω πραγματικά και ειλικρινά να μπείτε στο sportfm.gr και να διαβάσετε το κείμενο του Νίκου Ράλη για τη Ζάμπια με τίτλο «Αυτό το αεροπλάνο θα μας σκοτώσει». Ξέρω, η εθνική Ζάμπιας που ξεκληρίστηκε στο δρόμο για ένα Μουντιάλ. Ήθελα να το πω κι εγώ,
Είναι μια σειρά κειμένων, νομίζω, να κάνει ο Νίκος τελευταίο καιρό, που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λένε πολύ ωραίες ποδοσφαιρικές ιστορίες του παρελθόντος. Αυτό ήταν επίσης πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία ιστορία. Πολύ στενάχωρη στην εξέλιξή της και πολύ πασόκ στο τέλος της. Σε μια εποχή, ξέρετε, που που η ξεπετούλα γενικώς είναι κανόνας, τέτοια κείμενα πια σπανίζουν. Λέει όλη την ιστορία χωρίς να κουράζει. Δεν είναι από αυτό που λέμε long form. Έχει αρκετή πληροφορία μέσα, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο, σφιχτό, πυκνογραμμένο κείμενο, το οποίο μιλάει για μια ελάχιστα γνωστή ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και μάλιστα μια τραγωδία σε συγκεκριμένη περίπτωση, όταν η πιο ταλαντούχα, ίσως, γιατί συνέπεσε αυτό, αυτό συνέπεσε χρονικά, είναι η αλήθεια, η πιο ταλαντούχα, ίσως, ποδοσφαιρική φουρνιά που έβγαλε η Ζάμπια, ξεκληρίστηκε σε ένα αεροπλάνο χρέπη από έκρηξη στον κινητήρα 500 μέτρα από την ακτή. Είναι συγκλονιστική ιστορία, αξίζει να διαβάσετε. Μια Ζάμπη είχε έριξει 4 γκολ στην Ιταλία πριν από λίγο καιρό. Το περιγράφω όλες τις λεπτομέρειες, δεν θέλω να σας κάνω τώρα λασπόλια, γιατί... Το site του Sport FM, παιδιά, το βρίσκεται. Ναι, έχει σημασία να διαβάσετε την ιστορία. Είναι, είναι ωραίες, είναι από αυτές τις ωραίες ιστορίες που όσοι αγαπάνε το ποδόσφαιρο νομίζω πρέπει να διαβάζουν. Και την τρομερή συγκίνηση και εξηλαίωση, λύτρωση να την πούμε καλύτερα, όταν χρόνια μετά, το δυστύχημα το 2012, καταφέρανε μια άλλη φουρνιά, πολύ μεταγενέστερη, να πάρουν το Κόπα Αφρικα, κερδίζοντας τα πέναλτι την ακτή Λεφαντοστού. Υπάρχει και ένα συγκλονιστικό βίντεο από αυτή τη διαδικασία, μια συγκλονιστική διαδικασία πέναλτι, η οποία κρατάει σχεδόν 20 λεπτά. Πρέπει να πούμε, και είναι η λύτρωση μιας ολόκληρης χώρας, ας πούμε, γιατί ουσιαστικά παίρνουν και πανηγυρίζουν έχοντας στο μυαλό τους την ομάδα του 93 η οποία είχε χαθεί. Λοιπόν, αυτό, να το διαβάσετε και μπράβο στον Νίκο Τωράλη, και τέτοια κείμενα τα θέλουμε και μακάρι να είναι πάντα περισσότερα σε όλα τα αθλητικά site. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 11, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, δεύτερη ώρα Fight Club, 52ο λεπτό, παραμένει το 1-0 στο παιχνίδι της Παρί με την City. Το Φενέρ Τσεσκά, όπως είπαμε, ολοκληρώθηκε με 68-85. Τσεσκά είναι η πρώτη ομάδα που περνάει επισήμως στο Final Four. Ενώ 3 λεπτά πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, στο Μόναχο, Μπάγερν Αρμάνι 60-47. Έχει πάρει ένα προβάδισμα η Μπάγερ με πολύ καλό Λούσιτς, ο οποίος έχει 19 πόντους ήδη και 5 rebound. Έχει πάρει ένα προβάδισμα η Bayern της Armani. Εντάξει, το αξίζει μετά τα παιχνίδια που έκανε στο Μιλάνο, πάντως. Το αξίζει. Θυμάσαι πως έχασε το πρώτο παιχνίδι με την κομπίνα στο τέλος με του Λεντέι το follow. Ναι. Ωραίο σε κάθε περίπτωση, αλλά είχε κάνει μια πολύ τίμια προσπάθεια η Bayern. Γενικά, όπως είχε κάνει και όλη τη χρονιά, φυσικά, δεν είναι μόνο τώρα. Είναι μια καλή ομάδα με καλό προπονητή. Ναι. Λοιπόν, τώρα πρέπει να πούμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα το οποίο το είχαμε θίξει μεν χωρίς να του δώσουμε ενδεχομένως το βάθος που του αρμόζει, ότι σήμερα το ρεπορτάζ έρχεται και εμπλουτίζεται, άρα και εμείς ταγμένοι στην επικαιρότητα οφείλουμε να ασχοληθούμε ξανά με τα περίφημα κουνέλια της περιφέρειας Αττικής. Ναι. Τα οποία... Λαγή ή κουνέλια, ρε παιδί μου, τελικά. Εμένα κουνέλια, ξέρω, κουνέλια. Κουνέλια. Λοιπόν, επειδή έγινε όλη αυτή η συζήτηση από πολύ κόσμο για τα κουνέλια αυτά, πρέπει να πούμε ότι ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, ο κύριος Νίκος Πέπας, έβγαλε μία ανακοίνωση για αυτό το πράγμα. Γιατί είπε ότι, εντάξει, πρέπει να απαντήσουμε υπεύθυνα και θεσμικά. Και είπε τα εξής. Είπε, πρώτον, δεν είναι φτηνοκατασκευές. Ναι. Είναι πασχαλινές παραστάσεις ειδικής κατασκευής εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο, επιδαπέδιες τρισδιάστατες και με ιδιαίτερα σημαντικό μέγεθος. Επίσης, πρέπει να τονίσουμε ότι κατασκευάστηκαν εξ ολοκλήρου στη χώρα μας από μια ελληνική επιχείρηση. Μάλιστα. Άρα, έχουμε εδώ πέρα ένα αίσθημα τόνωσης της εθνικής περηφάνειας, έτσι. Πολύ ωραία, ναι. Συνεχίζει ο κύριος Πεπάς. Οι κατασκευές
αποτελούνται από ανεξίτηλη μοκέτα με UV δείκτη προστασίας σε διάφορα χρώματα με LED φωτοσωλήνα και κορδόνια με LED λιχνίες διπλού χρώματος, ζεστό λευκό και ψυχρό λευκό, ώστε να δημιουργούν όλα μαζί ένα ιδιαίτερο οπτικό εφέ με χρωματικές αναλλαγές από ζεστό λευκό σε ψυχρό λευκό και αντίστροφα. Στα εξηγεί ωραία. Δεν λες καλά που δεν βάλαν γουρουνάκια στην πόλη να ήταν ο Πέπας το γουρουνάκι και να γινόταν χαμός? Εγώ τώρα το σκέφτομαι αυτό το πράγμα. Τι ωραίο ήταν αυτό. Ναι, δεν λες καλά που τη γλίτωσε και βάλαν κουνελάκια. Τη σκέψη τι θα άκουγε ο άνθρωπος. Τι ωραία φασούλα. Τι ωραία φασούλα είναι αυτό. Λοιπόν, αλλά νομίζω το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο υπόθηκε για αυτά τα, για αυτά τα κουνελάκια το είπε ο κύριος Πέπας στο κλείσιμο της επιστολής του και είναι το εξής. Λέει ότι η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε σε μια δράση που στόχο έχει να ενισχύσει το θετικό κλίμα στην Αττική κατά την εορταστική περίοδο. Δίνει ένα ισχυρό μήνυμα αυτοπεποίθησης και αισιοδοξίας, Κώστα, φίλες και φίλοι, κόντρα στη μιζέρια και την καταστροφολογία μιας μικρής μειοψηφίας, ότι τα δύσκολα πέρασαν και πολύ σύντομα θα επιστρέψουμε όλοι μας υγιείς και πιο δυνατοί στην παλιά μας καθημερινότητα. Κώστα. Πέρασε τα δύσκολα γιατί βάλαμε κουνέλια. Κώστα, Κώστα, σε παρακαλώ, να τελειώσω. Τελειώσει. Στα δύσκολα μείναμε ενωμένοι, αντιμετωπίσαμε με σχέδιο και αποτελεσματικότητα τις συνέπειες της πανδημίας. Και πνίξαμε το κουνέλι. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε σελίδα για να πάμε όλοι μαζί. Για να πνίξουμε το κουνέλι. Την Αττική ψηλά. Μάλιστα. Κώστα, και τώρα κοροϊδεύω. Όχι, δεν κοροϊδεύω καθόλου. Τώρα κοροϊδεύω όσο θες. Άμα σηματοδοτούν τα κουνέλια το τέλος αυτής της δύσκολης εποχής, πάσου. Πραγματικά. Μακάρι. Να είναι καλότυχα κουνέλια τα οποία σηματοδοτούν το τέλος της πανδημίας. Έτσι ναι. Να είναι, ξέρω εγώ, κουνέλια εμβολιασμένα. Ναι. Άστρα κούνελα. Δεν ξέρω. Rabbit test. Οτιδήποτε. Ναι. Ναι. Εντάξει. Ναι. Ναι. Okay. Εγώ λέω ότι έλα τώρα τα μόνα καλά κουνελάκια του Playboy τώρα. Σας παρακαλώ πολύ τώρα. Τι είναι, τι τώρα ξυπνάδες τώρα είναι αυτές. Δεν ξυπνάδες είναι αυτές. Δεν σας αρέσει δηλαδή που σας φτιάχνουμε και σας ανοίγουμε, πώς το λένε, τη διάθεση. Σας κάνουμε πιο ευδιάθετους, πιο χαλαρούς. Ένα χαμόγελο σχηματίζεται στα χείλη σας, βλέποντας όλα αυτά τα κουνελάκια. Ζητάτε και τα αρέστα. Τι μιζέρια είναι αυτή, ρε παιδί μου, που έχετε μερικές φορές, πραγματικά. Το μόνο που σας αξίζει, σας γκρινιάριδες, είναι τα παγκάκια με τα πουλόβερ τελικά. Τίποτα άλλο. Αυτό σας αξίζει. Τα παγκάκια και τα δέντρα με τα πουλόβερ. Αυτό σας αξίζει μόνο. Ναι, ναι. Αλήθεια είναι. Είναι ρατζιές με τα πουλόβερ πάνω. Έτσι. Γιατί αυτοί είστε. Είναι ρατζίστας. Ναι. Με λίγα γιατί λόγια. Αυτοί είστε. Βεβαίως. Τίποτα. Δεν είστε για τίποτα άλλο. Βεβαίως. Κατσαπλιάδες μια ζωή. Αυτό. Τσαπόγκαρι. Που λένε και στα Γιάννενα. Λοιπόν, τώρα που πες για τα Γιάννενα, πρέπει να το πω. Ναι. Υπάρχουν κάτι φανταστικοί τύποι, οι οποίοι βγάλανε επιτραπέζια παιχνίδια με κάρτες, τα οποία είναι πάνω σε τοπικούς ιδιωματισμούς. Δηλαδή υπάρχει παιχνίδι τώρα που λέγεται Υπηρώτικα, άλλο παιχνίδι που λέγεται, ξέρω, Ποντιακά, άλλο παιχνίδι που λέγεται, ξέρω, Βλάχικα, δεν θυμάμαι τι κτλ. Έχουν βγάλει 3-4 εκδοχές, ντοπιολαλιά νομίζω λέγεται, έτσι θα το βρείτε, το οποίο ενώ το έχουμε, ρε παιδί μου, διαδραστικό παιχνιδόλεξο, έτσι λέγεται, δεν είχε βγει ποτέ, ξέρεις, το καθένα για έναν τόπο, ναι. Να το πω έτσι, και πρέπει να πω, επειδή το προμηθεύτηκα το γιαννιωτικό, όχι για μένα, ως δώρο, ναι. Ότι είναι τόσο καλό που οι πυρώτες οι οποίοι το είδανε δεν ξέρανε την πλειοψηφία των πραγμάτων που αναγραφόταν εκεί πέρα. Το οποίο σημαίνει ότι είναι. Ψαγμένο πολύ. Ότι είναι πολύ δυνατό. Ωραία. Οπότε είναι ωραίο και είναι ωραίο και για δωράκι, ρε παιδί μου. Είναι ωραία φάση. Αλλαγή είναι. Παιδιά, ναι, και τι θα πει γιατί συνέλαβαν το λαγό προχθές, άμα είναι τυχερά. Αχα, είμαστε εμείς τυχεροί που το συνέλαβαν. Τι εννοείς, Γιάννη, α? Τι εννοείς, μέχρι να έρθει, λέω. Εντάξει, αφού το συνέλαβα, δεν θα έρθει. Θα έρθει. Σε κάποια φάση θα έρθει αυτός. Ετοιμαζόταν να πάει διακοπές Νορβηγία, λέει. Είχε πει, πάω, φεύγω για Νορβηγία θα πήγαινε. Γιατί να πάει Νορβηγία? Γιατί να μην πάει. Επίσης, και εδώ να έρθει, χάνει την ασυλία του. Μέχρι το 24. Ναι. Πέφτει τον πικικίνη κανονικά. Και μιλάμε για σοβαρό πικικίνη, Καλά, θα μπορεί να γίνει κάποια. Τι να γίνει.
κάτι μπορεί να γίνει για αυτό το θέμα. Όπως? Κάποια νομοθετική αλλαγή, κάτι να γίνει. Να κάνει Ευρωβουλή νομοθετική αλλαγή, ναι, γιατί όχι. Κοινοβουλίο. Γιατί όχι, όταν είναι κάποιος άνθρωπος καταδικασμένος. Okay. Λέω, δεν ξέρω. Μακάρι δηλαδή, okay, αλλά ναι, δεν το βλέπω. Εν πάση περιπτώσει, το μοναδικό που θα είναι πραγματικά εντυπωσιακό θα είναι όταν έρθει, γιατί σε κανένα δίμηνο προβλέπετε, νομίζω με την έφεση και όλα τα υπόλοιπα που θα κάνει. Εάν έρθει, άρα πάμε από Οκτώβριο, σε είναι τέλη Απριλίου, τέλη Ιουνίου, να πιάσουμε σχεδόν Ιούλιο, άντε πες τέλη Ιουνίου, να είμαι καλός. 8 μήνες λοιπόν, 8,5 μήνες μετά την καταδίκη του. Mm-hmm. Εάν έρθει, αφού λοιπόν 8,5 μήνες για να τα καταφέρει, να έρθει και να πάει εκεί που πρέπει να πάει, μαζί με τους υπόλοιπους δηλαδή, θα είναι πραγματικά ωραίο να δει την ίδια μέρα με τον Χρήστο τον Παπά, να μπουν εκεί δύο μέσα. Αυτό θα ήταν ωραίο. Αφού είναι άφαντος. Εντάξει. Εντάξει τώρα. Ο Λαγός που είναι παλικάρι ήταν εκεί. Βεβαίως. Ήταν εκεί, δηλαδή ήταν Κώστας Πρέκας, ελάτε να τα πάρετε. Ήταν εκεί. Αυτό σου λέω. Κατάλαβες. Και πρόλαβε όταν το βάλε στο περιπολικό, πρόλαβε ίσα ίσα, έκανε ένα tweet που τα έχει όλα μέσα. Αστραζένεκα, Χριστούς, Ορθοδοξίες, εμβόλια. Ό,τι τα βάλω όλα μέσα σε 30 λέξεις. Τι προλαβαίνω να γράψω. Και έγραψε ό,τι του κατέβαινε. Έτσι. Ό,τι του κατέβαινε στο κεφάλι. Πραγματικά. Μοναδικός. Ναι, δηλαδή. Τι να πω δηλαδή, πραγματικά. Πραγματικά. Impressive. Τέλος πάντων. Μιλώντας για impressive πράγματα, λοιπόν, να πούμε επίσης ότι σαν σήμερα το 1945 είχε γίνει κάτι πολύ impressive. Σαν προχθές το 1945 ο Μπενίτο Μουσολίνι συνελήφθη, mm-hmm. προσπαθώντας να διαφύγει εκεί μαζί με την Κλάρα Πετάτ στην ερωμένη του και διάφορους άλλους, ο Ντούτσε. Σαν χθες εκτελέστηκε, mm-hmm. και σαν σήμερα το 1945 το σώμα του μαζί με το σώμα της ερωμένης του και μαζί με κάποια άλλα 13 νομίζω στο σύνολο άλλα πτώματα φασιστών εκεί της περιοχής και της εποχής, κρεμάστηκαν ανάποδα στην Πιατσάλε Λορέτο, μια μικρή πλατιούλα στο Μιλάνο. Επειδή δεν είναι τυχαίο που χρησιμοποιήθηκε, διότι ένα χρόνο πριν είχαν εκτελεστεί στην πλατεία αυτή, είχαν εκτελέσει οι Ιταλοί από τις οδηγίες των Γερμανών, αλλά ήταν Ιταλοί, είχαν εκτελέσει 15 παρτιζάνους στα γνωστά αντίπινα που κάνανε, απλώς είχαν εκτελέσει για μένα, οπότε επέλεξαν την ίδια πλατεία για να αφήσουν εκεί το πτώμα του Μουσολίνι. Αυτό το οποίο έγινε τις λίγες ώρες, γιατί δεν ήταν πολλές, ήταν λίγες ώρες μόνο το σωματοκή, ήταν μετά και το πήραν οι Αμερικανοί το απόγευμα της ίδιας μέρας. Διότι μαζεύτηκε καταρχάς πάρα πολλοί κόσμος εκεί και οι ιστορικές μαρτυρίες καταγράφουν ότι κάναν πολύ διαφορετικά πράγματα. Ναι. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που απλώς πλησίαζαν και το κοιτούσαν. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι του πετάγανε ζαρζαβατικά, είχαν φέρει ζαρζαβατικά από το σπίτι τους και του πετάγανε. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι τον κατουρούσαν, mm-hmm. υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι τον έφτυναν. Υπήρχαν πάρα πολλοί που είχαν έρθει με αιχμηρά αντικείμενα ή και με τα χέρια τους ακόμα και τον χτυπούσαν στο πρόσωπο. Το πρόσωπο παραμορφώθηκε από τα τόσα χτυπήματα. Και υπήρξε και μία γυναίκα η οποία πήγε με ένα περίστροφο, στάθηκε απέναντι. Λοιπόν, γκόλι σίτη, συγγνώμη που διακόπτω μόλις τώρα. Περίεργο γκολ, όσο πρόλαβα να το δω. Δεν ξέρω αν έκανε κακή εκτίμηση ο Κέιλορ Νάβας ή αν ήταν πολύ μελετημένο. Πάντως εστιάζει η κάμερα στον Κέιλορ Νάβας, για να δούμε τι έχει γίνει τώρα. Λοιπόν. Ήτανε σέντρα η οποία κατέληξε γκολ. Έσκασε. Περίμενε την άμυνά του ο Κέιλορ Νάβας. Είναι δικό του λάθος.
Καμία μέρα. Περίμενε, δεν θα βγει αμυντικός εκεί, ρε Σί, όμως. Δεν πηδάει κανένας, τι να πει, περιμένει. Περίμενε, θα βγει αμυντικός εκεί, φαντάζομαι. Έγινε μια σέντρα στην καρδιά της άμυνας. Φαντάζομαι ότι περίμενε κάποιος να καθαρίσει. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αυτό το χρεώνει το λάθος. 1-1 και αυτό σημαίνει προβάδισμα πλέον για τη City. Να. Ξεκάθαρο, γιατί είμαστε στο 65. Έλεγες λοιπόν, λοιπόν ότι πήγε και μία κυρία με ένα πιστόλι και είχαμε μείνει. Ουσιαστικά, ναι, ήταν, πήγε μου και μία κυρία με ένα πιστόλι. Ναι. Παίξες, επειδή δεν ήταν, πώς να πούμε, αρκετά νεκρός ακόμα για αυτήν, παρότι ήταν ήδη 24 ώρες νεκρός. Με ένα πιστόλι και του έριξε 5 σφαίρες στο σώμα του, λέγοντας, αυτές είναι 5 σφαίρες για τους 5 δολοφονημένους μου γιους. Μάλιστα. Αυτά, τώρα εντάξει, αυτά έχει καταγράψει η ιστορία για τη μέρα αυτή τη συγκεκριμένη, έτσι, και μου δόθηκε ευκαιρία να τα αναφέρω. Και να θυμίσω βεβαίως, για να το συνδέσουμε και με κάποιο τρόπο, και το υπέροχο πανό που έχει σηκωθεί σε διάφορα γήπεδα, κυρίως αφορά τους φίλους της Λάτσιο, και αν συνδεχομένως φίλους Σαλμπαθέτε, Ρώσους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, το περίφημο πανό follow your leader, έτσι. Ναι. Έχουν γίνει τέτοια ωραία πράγματα. Στη Λάτσιο, στην οποία έχει πάει ο εγγονός ή δυσέγγονος. Μπορεί δυσέγγονος. Και πέσαμε όλοι από τα σύννεφα που πήγε στη Λάτσιο. Ναι, δηλαδή λες, ρε παιδί μου, σε αυτή την ομάδα βρήκε να πάει. Πραγματικά. Λοιπόν, εκείνες τις μέρες είχε κάνει εντύπωση, και θα πούμε καλά, δεξί μπακ ή κάτι τέτοιο. Εντάξει, πρέπει να σου πω ότι... Ακόμα και αριστεροπόδαρος να είναι, δεξί μπακ θα παίζει. Πρέπει να σου πω ότι έχω μια συμπάθεια προς τους απογόνους των συγκεκριμένων που κουβαλάνε ένα επίθετο πάρα πολύ δύσκολο. Μερικές φορές το κουβαλάνε και το τιμούν με τον τρόπο που νομίζουν, όπως έγινε με τη Λεπέν. Σωστό. Θέλω να πω ότι δεν είναι απαραίτητο ότι... Οπωσδήποτε, αλλά τώρα μην συγκρίνω τη Λεπέν με το Μουσολίνι. Δεν συγκρίνω τίποτα. Λέω ότι δεν ξέρουμε ο καθένας τι ιδεολογία κουβαλάει στο κεφάλι του και αν καμαρώνει, ας πούμε, τον πρόγονό του. Οπωσδήποτε. Απλώς λέω ότι υπάρχουν επώνυμα που λέμε βαριά και επώνυμα βαριά σαν ιστορία, ρε παιδί μου. Ναι. Θα σε αναγνωρίσουν από το επώνυμο αυτό σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Έχεις δίκιο σε αυτό. Με αυτή την, και μπορεί να μην έχει καμία σχέση με την ιδεολογία του προγόνου. Είναι βαρύ αυτό να σε ακολουθεί. Γιατί σε ακολουθεί. Να σε ακολουθεί με τόσο άσχημο τρόπο. Σε ακολουθεί σε όλη σου τη ζωή. Ναι, ναι. Σε ακολουθεί από τη στιγμή που θα γεννηθείς χωρίς να το έχεις επιλέξει. Αυτή είναι η. Όπως ισχύει και αυτό που λες, βεβαίως. Βεβαίως και ισχύει και αυτό που λες. Εννοείται. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, 67-58 έχει πάει το παιχνίδι της Bayern με την Αρμάνη. 69-58, συγγνώμη, έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο από ό,τι βλέπω. Τώρα που λέγαμε για τους γόνους, θυμάμαι όταν είχε γίνει εκείνη η ιστορία με τον μετογιό του Εσκομπάρ, ο οποίος είχε έρθει και στην Αθήνα. Κάποια στιγμή είχε βγάλει ένα βιβλίο που μιλούσε στην για το. Αθήνα, νομίζω είχε έρθει και στην Αθήνα για μια παρουσίαση ενός βιβλίου. Ναι. Που λέγανε, ρε παιδί μου, ότι του επέτρεψαν τα υπόλοιπα αφεντικά τον καρτέλ να ζήσει με διάφορες προϋποθέσεις. Ότι δεν θα έχει καθόλου χρήματα στη διάθεσή του, ότι δεν θα ανακατευτεί ποτέ, ας πούμε, με τις δουλειές. Ότι βάλαν διάφορες προϋποθέσεις και με αυτές όλες παρέμεινε ζωντανός. Δηλαδή, συμφώνησαν μεταξύ τα υπόλοιπα αφεντικά ότι, okay, δεν φταίει τίποτα αυτός, αρκεί να μην έχει φράγκο τσακιστό, ας πούμε, και να μην τολμήσει να βάλει χέρι σε χρήματα που ενδεχομένως είχε κρύψει ο πατέρας σε διάφορους τείχους σπιτιών κλπ. Ότι πρέπει να τα παραδώσει όλα, εν πάση περιπτώσει. Μόνο έτσι θα μείνει ζωντανός. Ναι. Ο Ιώσης Εσκομπάρ. Και συνέβη αυτό. Και συνέβη και σου λέω, μετά έγινε συγγραφέας, δηλαδή προφανώς και για να βιοποριστεί ενδεχομένως έβγαλε και το βιβλίο, γιατί δεν είχε άλλο τρόπο να. Ο Εσκομπάρ να κάνει τι. Να πάει πού να δουλέψει, σε τράπεζα. Σωστό. Εντάξει, εδώ βεβαίως μιλάμε για. Πώς να πούμε. Για πρώτο βαθμό συγγένεια, για τον πρώτο άμεσο, για ένα παιδί που οποίος έχει ζήσει και όλα στον πατέρα του. Για δυσέγγονο που λέγαμε στην περίπτωση. Όχι, αλλά παρόλα αυτά ήταν, όπως θυμόμαστε και από τον Νάρκος και τα λοιπά, ήταν πολύ μικρός όταν μεσουρανούσε ο Εσκομπάρ και ήταν ένα παιδί το οποίο, ξέρεις, όταν άρχισε η κατρακύλα, υπέφερε από όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή
δεν τους αφήναν να βγουν από τη χώρα. Τότε που είχαν προσπαθήσει να φύγουν ο Ολυμπιακός να πάνε, τους στείλει ο Εσκομπάρ, δηλαδή στη Γερμανία, τους γυρίσαν πίσω. Τους είχαν κλεισμένους σε ξενοδοχεία υπό αστυνομική φρούρηση για να ξετρυπώσουν ουσιαστικά τον Εσκομπάρ στην περίπτωση που επικοινωνούσε μαζί τους κλπ. Δεν είχε κάποια σχέση δηλαδή με τη δουλειά του μπαμπά του. Αυτό λέω, ήταν πολύ μικρός τότε ο ιός. Δεν το έχω δει τον Άρκος, πρέπει να σου πω. Αλήθεια. Να. Δεν το έχω δει τον Άρκος, οπότε... Μίλαγα σαν να το έχεις δει. Ναι, γι' αυτό σου κάνω διευκρινίσεις. Έχεις δει και τον Άρκος Μέξικο. Ναι, ναι, επίσης πολύ καλό. Επίσης πολύ καλό. Άλλη ιστορία όμως, αυτή δεν έχει να κάνει με τον... Άλλη ιστορία. Με τον Εσκομπάρ. Άλλη ιστορία. Έτσι. Απλά κάπου συναντιούνται στον Άρκος Μέξικο το μεξικανικό καρτέλ με το κολομβιανό καρτέλ, ναι. Συναντιούνται στις δουλειές που κάνουν, γιατί χρονικά τοποθετείται πιο πίσω το... Έχει χρονικά μια απόσταση το ένα από το άλλο. Η ιστορία. Okay. Η πραγματική ιστορία δηλαδή έχει μια χρονική απόσταση. Ναι. Και κάπου βλέπεις και κάποιους ηθοποιούς, κάποιους μάλλον ουσιαστικά πρωταγωνιστές, γιατί είναι πραγματικά πρόσωπα που τους είχες δει στο Νάρκος το πρώτο και στο Νάρκος Μέξικο, ως υπαρκτά πρόσωπα. Μάλιστα. Τα οποία κάναν δουλειές με τους Μεξικανούς μέχρι εκεί. Δεν υπάρχει κάτι που να είναι στο επίπεδο της μυθοπλασίας. Είναι όλο. Άρα λες ότι όσα ντοκιμαντέρ ή όσες άλλες σειρές ή ταινίες και να έχουμε δει που αφορούν καρτέλ και τα λοιπά, ότι τον Άρκος παρόλα αυτά αξίζει. Πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα-δύο. Όχι. Ναι, ένα-δύο. Με χτύπημα φάουλ. Ναι, ναι. Χρειάζεται. Έτσι. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Εσύ είχες πει λίγο παρή, εγώ λίγο σετή. Ναι, δεν θυμάμαι αν είχες πει λίγο σετή. Εγώ είπα σίγουρα λίγο παρή. Όχι. Είχες... Πού πέρασε μπάλα. Τι πέρασε. Ανάμεσα από το τείχος πέρασε. Λάθος είδα. Και εγώ ανάμεσα. Πέρασε, ανάμεσα στον τελευταίο και τον πρώτο τελευταίο του τείχους. Τόσο λάθος είδα. Όχι, καλά είδα. Ακριβώς. Πω, εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Sorry τώρα. Εδώ είναι πολύ άτυχη η παρή. Είναι πάρα πολύ άτυχη εδώ η παρή. Συγγνώμη τώρα. Επειδή αυτό που γίνεται ούτε να το είχα σκηνοθετήσει. Δηλαδή πηδάει το τείχος, μένει ένα άνοιγμα 50 εκατοστών ανάμεσα στον τελευταίο και τον πρώτο τελευταίο και περνάει από εκεί η μπάλα. Ναι. Κανονικά πρέπει να χτυπήσει το τείχος αυτό το φάουλ. Εντάξει, και λογικό είναι, παρότι δεν είναι δύσκολο σουτ να μην το δει ο Νάβας, γιατί είναι το τείχος του. Δεν πρέπει να πέρασει μπάλα μέσα από το τείχος σου. Ναι. Τυχερή η City και στα δύο της γκολ, αλλά τι να κάνουμε. Έτσι. Και όπως έλεγε κάποιος, σε ακολουθεί το επώνυμο για όλους στη ζωή, εκτός είναι από το κογκό. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 11:30 πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδά και επιστρέφουμε για να πάμε με τα μηνύματά σας μέχρι τις 12. Λοιπόν, εδώ και 3 λεπτά η Παρή αγωνίζεται, πέρα από το ότι χάνει, αγωνίζεται και με 10 παίκτες. Καθώς αποβλήθηκε απευθείας κόκκινο ο Κουεγέ για να. Πολύ καθυστερημένο και κακό τάκλιν που έκανε στον Κουντογκάν. Θα βρει και στον Αστράκαλο, δηλαδή. Ναι. Με κακό χτύπημα, πολύ κακό. Και οπότε πρέπει να κοιτάξει παρή, μην φάει, ναι, και τρίτο, αυτό, πούμε, όπως είναι το πράγμα. Αυτό, ο Ποτσετίνο το κατάλαβε. Έβγαλε τον Τιμαρία, έβαλε τον Ντανίλο για να κρατήσει τουλάχιστον λίγο την ισορροπία. Κρατήσει την ομάδα πίσω, αυτό για να μην γίνει το ένα τέσσερα. Λέει, εντάξει, με ένα-δύο και πάμε να παίξουμε στην Αγγλία. Θα δούμε τι θα γίνει. Με ένα-τρία. Δεν πάμε να παίξουμε καν. Μάνα μου, ναι, δεν. Ναι. Κάποιος λέει, μετά από αυτό το τραγούδι θέλω να ακουμπήσω τον εαυτό μου αισθησιακά. Λέει ότι ακούμε από τον τόπο σου. Γιατί να μην το κάνεις? Ναι, γιατί, ναι. Γιατί μας το λες, ναι, και δεν το κάνεις, ναι, δηλαδή. Έχω θέμα, λέει. Τελευταία παίζω μπάλα με νέτο Τίμιο Εννιαράκη και απίστευτο χαρακτήρα. Κάτσε, Τίμιο Εννιαράκη τώρα. Τι πάει να πει Τίμιο Εννιαράκη? Τίμιο και Εννιαράκη δεν πάει μαζί τώρα. Ότι sorry. Δεν είναι εννιάρι, ρε παιδί μου, αλλά προφανώς είναι τόσο τίμιο που φτάνει στο 9, ας πούμε, χαριστικά, λέω εγώ. Okay, ναι. Πάμε. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο πρόβλημα. Όταν μιλάει, η φωνή της μοιάζει με του Μαραθιανού. Τι κάνω? Την παντρεύεσαι, ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι, αυτό που λες είναι όνειρο για πολλούς ανθρώπους. Μία που η οποία να έχει τη φωνή του Μαραθιανού, ας πούμε, και πώς τον κορμί και φάτσα μοντέλου. Τι άλλο να ζητήσεις? Και μην το στείλεις το μήνυμα αυτό στο Μαραθιανό, γιατί θέλει να την παντρευτεί αυτός, έτσι. Κάτι για σένα. Εντάξει, δεν γίνεται πια. Όχι, πια δεν γίνεται. Αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν. Τάκαρε, νομίζω τράβηξα γερή μυτιά τριμμένης βαπόνας χθες και ακούω απόψε ότι είναι Κωνσταβάρα. Λες να μείνει μόνιμο? Όπως βλέπω τον Ιάννη Τσαούση σαν Τόμ Χάρντι, το ξερολούκου μου της Αγιοπαρασκευής, λέει ο Λεάντρο. Κώστα, πέρυσι τέτοιες μέρες βλέπαμε The Last Dance, πώς πέρασε ένας χρόνος. Τέτοιο καιρό ήταν πέρυσι, σωστά. Ναι. Μα πώς βρέθηκα στον Instagram τον Νικολογιάννη? Τελετέ μπουκουρά. Στράτλ τα λέει αυτά. Συνάντησα γαλατίχη χθες πρώην δυνατή και καλή σχέση μετά από 20 χρόνια. Μου κόπηκαν τα πόδια. Λογικό. Λογικό, εντάξει. Λογικό. Αν υπήρχαν συναισθήματα, λογικό.
Λογικό. Επίσης όντως παιδιά, σαν σήμερα το 93 συνέβη ο φρικτός και καθοριστικός, όπως αποδείχθηκε, αυτοτραυματισμός του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς. Ναι, ήταν σαν σήμερα, πέρσι το είχαμε συζητήσει αρκετά. Δεν θυμάται, γιατί ήταν το παιχνίδι το οποίο το βλέπαμε ζωντανά. Ναι. Και το έχουμε δει ζωντανά το παιχνίδι αυτό και το χτύπημα. Ναι. Κύριε Κώστα, σας περιμένω στα ταμπούρια να γυρίσουμε τη σκηνή του Πάντσο που μπαίνει μέσα στο μπαρ και ζητάει τον Ντος Καρντάνιας Παράντης ή Παραντής, δεν θυμάμαι πώς, για να το χορέψει με το αγόρι του. Τάκης, τσεκαδόρος, 1,90-180 κιλά. Ναι, είναι μια Σέλστρεμ, παιδιά, σκηνή από τον ναι. το Νάρκος αυτή, ναι. Επειδή είμαι καινούριο, λέει, πείτε απλά στον αέρα ποιο έλεγε. Α, Σέλστρεμ, θα σκάσω. Ο Ισίδωρος Σπρίντερς, παιδιά. Ο Ισίδωρος Σπρίντερς θα κάνει αυτά. Ο Ισίδωρος Σπρίντερς, ο αγαπημένος μας σπίκερ. Ναι. Φίλε, το πρόβλημα θα ήταν να έχει τα μαλλιά του αχτύπη. Δεν υιοθετώ, αλλά είμαι ρεαλιστής. Πλάκα, λέει, θα έχει τα εμβόλια να μην είναι συμβατά μεταξύ τους. Να έχεις κάνει Pfizer και τον έτο Moderna και να μικροφωνίζει το 5G και να βοήζουν τα αυτιά μας πάνω στον ταχτυρντή. Weekender αντί για Timberland. Ναι. Τι είναι? Γενώσιμα. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Άκουσα σε κονσέρβα την εξής εκπομπή. Fight Club 2.0, 15 του 17. Συγγνώμη ξανά. Άκουσα σε κονσέρβα την εξής εκπομπή. Fight Club 2.0, 15 του 17. Η business του Ραϊόλα. Σε μια φάση ο Τσαού αναφέρει μια λίστα με τους 25 καλύτερους αμυντικούς. Περίπου στο 43ο λεπτό αναφέρει στο νούμερο 13 ο Φαν Ντάικ. Α, καλά, εντάξει, υπονοώντας ότι είναι πολύ ψηλά στη λίστα. Με φωνή 20. Άρε Τσαού, συμπάλα εδώ, φάτσα πάλι μέσα έπεσες. Βάστε. Hello, Mr. Giannis. Hayate here, neighbor of Kumiko. If you convince Mr. Kostas to come visit me in Okinawa, Kumiko promises that θα σας κάτσει. Hayate, Okinawa, neighbor of Kumiko. Μελετώ φαρμακολογία βραδιάτικα, ψευδεστησιογόνα, ψυχοσεομιμητικά, LSD, παράγωγα τριπταμίνης, μεσκαλίνη, MDA, MMDA, MDMA, Takbul. Το καλύτερο, φίλε, λέει, είναι η κοπέλα να έχει μια δουλειά που να παίρνει τόσα ρεπό όσα ο Ρήλος. αφού η κοπέλα δεν έχει μπιφτέκι, τσαούσι και μύτη βαϊμάκι, πάλι καλά να λέει ο φίλος. Πέτυχα τις προάλλες τον κύριο Κώστα μέσα στο αμάξι του στα στενά του Γκίζη. Με κοίταξε αυστηρά, χαμήλωσα το βλέμμα, έφυγε. Ένα χαμόγελο χαράχτηκε στα χείλη μου. Γιατί κοίταξε αυστηρά, εσύ? Ξέρω εγώ, σου κόψε τη διασταύρωση, γιατί, τι να σου πω. Γιατί θα κοιτάξω αυστηρά, σιγά. Θα βρίσω άμα είναι δηλαδή και γίνει κάτι χοντρό. Τι είμαι να κοιτάζω αυστηρά? Ο Τσαγανέας είμαι στην ελληνική ταινία. Πόσο με τιμά που έχω παίξει τύμπανο στη Λεωφόρο στο Ελλάδα-Ισπανία για τα αποκριματικά του Euro 2004 χωρίς τον μπατόν και μου φώναζαν «Γεια σου Μίτσο του Μπερλέκα». διάλογος σου Βλατζίδη Κωνσταχανιά. Ένα πιτόγυρο νηστίσιμο. Με μπιφτέκι? Με μπιφτέκι, ναι. Το μπιφτέκι ήταν με κοινόα και βρώμη και μου είπε ότι είναι superfood. Το μαλλί του μικρού πιερότου με τις αντάβιες μόνο σε μένα θυμίζει τα κυπελάκια που κάναμε στο σχολείο με το βαμβάκι και τις φακές που φύτρωναν, αναρωτιέται η κόμισσα του Φάμπρεγκας. Ωραία παρομοίωση είναι αυτή. Μάλιστα. Ναι. Τάκη, τι έπαιξες χθες στις 11 τώρα? Καλά τώρα. Ε? Το τόσο τίμιο, εντάξει. Πολύ καλά, πολύ καλά. Ναι. Εδώ ρε Βαϊμάκη, έβλεπε ο Τσαού για παίχτες τους δημοσιοσχεσίστες με διέτα και ρεδόνδο που στο ξερό του Κορυδαλού θα μαζεύαν τις μπάρες των Αλτζάχερ κουλοχέρι στην προπόνηση. Ναι. Καταγγελία.
Σήμερα έκανα εμβόλιο για COVID. Δεν πιάνω ούτε εκπέμπω 5G. Τι μας κρύβουν, γιατί δεν μιλάει κανείς. Ως πότε θα είμαστε πολίτες τρίτης κατηγορίας. Θέλω γνήσιο εμβόλιο και γρήγορο ίντερνετ όπως ο γκουρού του έρωτα. Mm-hmm. Όμως τα βίσματα κρύβουν την αλήθεια. Αλλά... αυτή είστε. Έτσι. Με την αφρικανική μετάλλαξη κορονοϊού, παρενέργεια 2 χέρια 3 πόδια. Με την ινδική μετάλλαξη τι, 2 χέρια 11 δάχτυλα. Νικολογιάννη ρεπορτάζ Αρμαγεδόνας φτάνει. Executive στην ESL Λάρα Γκαρσία Ντάνη ή τη Γκουίνεθ το Λιλί στην τούρτα του Κυριάννη. Διαβάζει το πρώτο μήνυμα του Παναγί Τορναδόρου από το Άνω Πέραμα. Για να στηρίξουμε. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που επανέρχονται τα Νικολογιάννη. Ναι, βέβαια, εννοείται. Αν το νέτο έχει διαστάσεις και ωρέξεις ανάλογες χονδροθύμιου, τότε παντρεύεσαι και πετάς και πέντε κουτσούβελα. Ορίστε. Αν το νέτο έχει διαστάσεις και ωρέξεις ανάλογες χονδροθύμιου, τότε παντρεύεσαι και πετάς και πέντε κουτσούβελα. Εννοείται λόγω μας να δομήσω ότι ο Σταύρος με θα έχει εύκολη γέννα, αυτό εννοείται. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Χρόνια πολλά και από ραδιοφώνου να ευχηθώ στο φιλαράκι μου, τον κολέγκα από Βελιγράδι, όπου φυσάει ο άνθεμος τα λέει αυτά. Χρόνια του πολλά. Στράτλι. Κάνει καμπάκ Νικολογιά, θλάσσιο Χριστός στον τάφο. Δύο Ριβάλντο έκει μας, σευρώ 8 μου ναφό. Ή μπούμερ κάτω από post, μπράβο στον φωτογράφο. Mm-hmm. Να τόσο Νικολογιά, δεύτερο τρίλημα. Έτσι. Είμαι 40, μπαίνω να ψάξω για εμβόλιο, μου βγάζει κατευθείαν Μοντέρνα χωρίς να ψάξω και όλοι μου οι φίλοι με κατηγορούν για βίσμα και πασόκο. Τους τιμή. Όχι, είπαμε, γιατί τελικά θα δοθεί και στους 40-44 όλα τα εμβόλια. Mm-hmm. Οπότε όχι. Mm-hmm. Όχι. Ζηλέψανε. Ζηλέψανε, έτσι. Τους χάλασε. Τους χάλασε που είχαμε μόνο εμείς. Ναι. Άρα έχετε και εσείς τώρα, 40-44. Βεβαίως. Μπράβο, Γιάννη. Ελεφάι. Εκεί μας καταντήσανε. Κάποτε το βούκινο της Ναζαρέτ θα έγραφε «Ο Γιεσούας το Σανχέντριν υπεράσπισε Νικόδημος. Αύριο ο Μένιος των Ευελπίδων υπεράσπισε ο Κούλιας». Κάλαβες τι γίνεται. Η θεά Κάλλη είχε 4 χέρια, μην απορείτε τι προκαλεί η ειδική μετάλλαξη. Και να μείνουμε και ζωντανοί, γιατί το κάθε χέρι είχε κοψίδι ανθρώπου. Ο επόπτης της ασφάλτου με αφορμή τα γνωστά χαρίζει το ψευδώνυμο Κλάς Γιάν Κούνελαρ. Έτσι. Ναι. Και ο Πάρτον Φεράτη και Κάντον Ελγκέρα μου, Ίνλερ μου, Άγκερ και Μουσλέρα μου λέει το εξής: μεγάλε γκουρού του έρωτα, η κοπέλα μου έφαγε πίτσα με γαρίδες. Ναι. Να τη χωρίσω και να ρίξω μαύρη πέτρα πίσω μου. Όχι, άμα δεν σε υποχρέωσε να τη φας και εσύ, δηλαδή άμα δεν είπα αγάπη μου, πήρα πίτσα, έλα να φάμε και να δεις αυτή και να τη φας. Όχι. Δεν σε υποχρέωσε να κάνεις κάτι τέτοιο. Γιατί. Ναι. Ρε Σικώστα, έκανα αναβάθμιση σε 100 Mbps, αλλά συνεχίζουν να τρέχουν πολύ χαμηλές ταχύτητες. Θέλει μέρες να εξοικειωθεί το νέο ίντερνετ στο σπίτι μου. Όχι. Υπάρχει περίπτωση να έχεις δύο διευθύνσεις στο Wi-Fi που θα ψάξεις να βρεις. Η μία να λέει, ξέρω εγώ, τον κωδικό που αυτό, και η δεύτερη να λέει τον ίδιο κωδικό με την κατάληξη 5G. Όπως μου το έβγαλε εμένα τουλάχιστον. Mm-hmm. Η πρώτη στην οποία είχα μπει κι εγώ, όταν είναι 104 γραμμή, μου τρέχε με 40. Και όταν μπήκα στη δεύτερη που έχει την κατάληξη 5, το ίδιο όνομα, απλά έχει την κατάληξη 5G, είναι η εκατοστάρα. Ωραία. Να πω και μια πιο δυσίωνη περίπτωση. Να πεις. Ότι δεν πιάνεις 100 εκεί που είσαι. Αν έχεις συνοηθεί, αν έχεις ρωτήσει την εταιρεία για εκατοστάρι και σου πει ότι υπάρχει οπτική ίνα και πιάνει εκατοστάρι, πιάνεις εκατοστάρι ό,τι και να γίνει. Οπωσδήποτε. Όμως επειδή έτυχε και μίλησα προσφάτως, ναι, με τεχνικό του ΟΤΕ, είπα ότι υπάρχουν, προσφέρουν εκατοστάρες, αλλά μου λέει: εμείς παίρνουμε κάποιους. Μου λέει: εσείς εκεί που είστε, ναι, δεν πιάνετε πάνω από 70. Ναι. Οπότε μου λέει: αν σας πάρω να σας δώσουν 100, δεν έχει νόημα. Και μου είπε το εξής. Ναι. Μου λέει: αν σε ένα μέρος το οποίο μπορείς να πιάσεις ανώτατη ταχύτητα 70, ναι, πάρεις εκατοστάρα, αυτό που θα γίνει είναι ότι θα αποσυνδέεται πάρα πολύ συχνά. Δεν είναι απλώς ότι δεν θα πιάνεις τα 100 και θα πιάνεις. Είναι ότι θα αποσυνδέεται, θα πέφτει. Κοίτα, αυτό το συνεννοείς εκ των προτέρων. Δηλαδή, λες, παίρνεις τηλέφωνο και λες, μπορώ να έχω, εκεί που μένω υπάρχει υποδομή. Σου λέει ναι, όχι. Δηλαδή, έχουν περάσει οπτική ίνα ή δεν έχουν περάσει οπτική ίνα. Ναι. Στη συνέχεια, που έρχονται οι άνθρωποι για την εγκατάσταση, μετράνε μπροστά σου. Ναι. Την ώρα δηλαδή που γίνεται τελική εγκατάσταση και περνάς κωδικού στο ρούτερ σου, μετράνε μπροστά σου την ταχύτητα. Mm-hmm. Εμένα αυτό έγινε. Γι' αυτό και μου κάνει εντύπωση μετά, γιατί είχα μπει σε άλλο ουσιαστικά. Είναι δύο οι διευθύνσεις στις οποίες μπορείς να μπεις, ότι ναι, έπιανε 40, γιατί μπροστά μου ο τύπος είχε πιάσει 100 και εγώ είχα πιάσει 100 μπροστά εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει περίπτωση να έχεις μπει ενδεχομένως στην άλλη διεύθυνση, που είναι πιο αργό. Ναι, κατάλαβα.
Κατάλαβε ο φίλος δηλαδή. Ναι. Ο Στράτλι αναρωτιέται το εξής: δεν θα έπρεπε να γίνει μια έρευνα η οποία να επιχειρήσει να συνδέσει διατροφικές και σεξουαλικές διαστροφές? Για παράδειγμα, το 75% των εραστών της Μπάμιας είναι κουηφολάγνη. Ωραίο θα ήταν αυτό. Με ποιο εμβόλιο πιάνουμε 100 στάρα γραμμή ίντερνετ? Με όλα, παιδιά. Με όλα. Με όλα. Τι να πω, εγώ δεν κόστομαι, δεν έχω 100 στάρα, οπότε τι να κάνουμε. Απλά κάποια ρούτερ παθαίνουν θρόμβωση μετά από λίγο καιρό. Καταλάβεις τι γίνεται. Εκπομπή 10 Οκτωβρίου 2018. 62ο και 62ο λεπτό και 42ο λεπτό της εκπομπής. Ναι. Ο Γιάννης προβλέπει ότι θα γίνει μια κλειστή λίγκα στο ποδόσφαιρο αλλά EuroLeague. Μάλιστα. Τι λέτε, ρε. Με τρομάζει ότι αυτά βρίσκεται αυτά. Με τρομάζει, με τρομάζει. Παιδιά, μέσα, άμα ρωτήσετε τι είπατε χθες, θα πρέπει να κάτσουμε και οι δύο με τον Κώστα να συζητήσουμε κανένα τέταρτο και μπορεί ούτε να θυμηθούμε. Όχι, ούτε καν. Μπορεί δύο πράγματα ούτε να θυμηθούμε που είπαμε χθες. Ούτε καν. Πού τα βρίσκεται, αλήθεια δηλαδή. Ναι. Μπράβο σας. Αν μπαίνεις και στις δύο διευθύνσεις εσύ με το ίντερνετ και τρέχεις με τόσο χαμηλές ταχύτητες, πρέπει να πάρεις την εταιρεία να ρωτήσεις τι ακριβώς δεν πάει καλά. Mm-hmm. Γιατί δεν εξηγείται. Που μου λες τρέχω με 10-12 με 100 στάρα γραμμή, κάποιο λάθος τεχνικό είναι. Ναι, ναι, ναι. Αν μου λέγες τρέχω με 50 ενώ έχω πάρει 100 στάρα, οκ, ή με 60 ή με 40, αλλά με 10-12 όχι. Λοιπόν. Στο Λάτσιο Σέλτικ πρόσφατα είχαν απαγορεύσει ένα τσιπανό Σκοτσέζο και αυτοί κρέμασαν έναν οπαδό του ανάποδα. Οι θεοί. Οι θεοί οι Σκοτσέζοι, ναι. Νικολογιάννης έρχεται όλο δεινά γεμάτος. Το βράδυ εκτάκτος ρεπορτάζ φέρνουμε πίσω μάτος. Ή αν ο Γκότζος Μερσεντέ, εσείς Χιουνταϊάτος. Λέει όπου φυσάει ο άνθεμος. Θα μου επιτρέψει μια πολύ σύντομη αναφορά. Ένας από οποίους στέλνει διάφορα εκνευριστικά, ανιστόρητα μηνύματα, αλλά πραγματικά ένα από τα μηνύματα του κλείνει με τη φράση «Φασίστες ήταν και κομμουνιστές». Νομίζω πρέπει να είναι στο top 10 το πιο ηλίθιο πραγμάτων που διαβάσει στη ζωή μου. Συγγνώμη, αυτό απλώς ήθελα να το πω. Πάμε παρακάτω. Πάντως, το ξεκίνημα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου τα μιλάγανε καλά. Το «Φασίστες ήταν οι κομμουνιστές». Ναι, 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 εντάξει. Νομίζω αναφέρεται, επειδή διάβασα και ένα μήνυμα που έλεγε για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πώς ξεκίνησαν. Όχι, δεν είναι αυτό, είναι σε άλλο μήνυμα. Άλλο μήνυμα, εντάξει. Λοιπόν. Ως μεγάλος φαν της Βαλένθια, έχω να δηλώσω ότι ο μεγαλύτερος απατεώνας εκείνης της ομάδας ήταν ο Χαβιέ Φαρινός, ναι. Ο οποίος πήρε και μεταγραφές στην Ίντερ. Ναι, 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 ναι. Με διέτα, καπιτάνο, respect, λέει ο Μέτριος Στόπερ. Έτσι. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Ο Νταβίντε Γκνόγκ λέει για τη Λάτσιο που έχει περιγραφεί από κόσμο που ήταν στην Ιταλία για το παιχνίδι με τον Πανιόνιο το 99, ότι μόλις μπήκε στο γήπεδο για ζέσταμα, οι οπαδοί χαιρέτησαν ναζιστικά. Μάλιστα. Ο Βλάτ Τέβες μας θυμίζει ότι η κόρη του Χίμλερ μέχρι το θάνατό της το 18 υπεράσπιζε τον πατέρα της. Με το Σπούτνικ του Βλαδίμηρου πιάνεις PSTN, λέει κάποιος. Αυτό με τις διακοπές στο ρούτερ ισχύει, αλλά μπορεί ο τεχνικός να στο φιξάρει κάπου σταθερά, π.χ. 50, 60, 70 κλπ. Απαντήσεις για το προηγούμενο. Δεν είναι διευθύνσεις βρεταγάρι, είναι διαφορετικές μπάντες του Wi-Fi. Το 2,4 πιάνει πιο μακριά, αλλά χαμηλότερα, και το 5 πιο κοντά, αλλά γρηγορότερα. Πολύ ωραία. Και ο Αλκιβιάδης θα κουβαλάει ένα επώνυμο βαρύ σαν ιστορία. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εγώ κατάλαβα. Και εγώ κατάλαβα. Εντάξει. Όλοι καταλάβαμε. Ναι. Νομίζω. Έκανα πρώτη δόση. Όχι μόνο δεν έχω 5G, αλλά χάλασε και συνδρομητική τηλεόραση. Πού να απευθυνθώ? Είναι πρόβλημα τώρα αυτό. Μια και λέτε και απογόνους. Η εγγονή, αν δεν κάνω λάθος, λέει του Χέρμαν Γκέρινγκ, είχε κάνει στήρωση. Έχει κάνει στήρωση, συγγνώμη. Ναι. Τώρα και αυτό. Ναι, τέλος πάντων. Παρατηρώ, κύριε Κώστα, με πόση ζέση ανακαλύπτει τις λεπτομέρειες εγκατάστασης της κατοστάρας. Ο πατέρας μου πριν ένα μήνα που βάλαμε έκανε μόνιμα speed test. Και εγώ όλη τη μέρα έκανα. Όλη τη μέρα έκανα αυτό το πράγμα. Το έβλεπα και το καμάρωνα. Έβγαζα φωτογραφίες στο speed test. Ξέρεις, πριν, ναι, κανονικά έκανα κάτι. Άμα το δεις, έχω φωτογραφίες τραβηγμένες. Για να το βλέπω και να το ξέρω, το καμαρώνα. Κοίτα, παιδί μου. Λοιπόν, τέλος το παιχνίδι. Στο το Παρί με τη City 1-2 τελικό αποτέλεσμα και τώρα μπελάδες για την Παρί και ναι, κρίσκω το κεφάλι του Γουαρδιόλα οπωσδήποτε. Λοιπόν, και τελειώνει και το παιχνίδι στο Μόναχο και το παίρνει Bayern 84-79, 3 δευτερόλεπτα. Εντάξει, τελείωσε, τι είναι, τελείωσε το σκορ απλώς πρέπει να μάθουμε. Μεγάλη αλήθεια, όλες οι δεύτερες στην ονομαστική ενικού είναι δεύτερη εκτός από τη μέρα και την ταχύτητα. Ναι. Ναι. Ναι, οκ, okay, ναι. Ναι. Τελείωσε.
Δεν βλέπω μέχρι εκεί. Τελείωσε το σκορ, περιμένω να δω. Άντρια Νίλιε, πω, τι θυμάστε ρε εσείς τώρα. Ο οποίος Φαρινός λέει, έχει παίξει σε μάτς της Ίντερ εναντίον της Βαλένθια τερματοφύλακας και κατέβασε ρολά, λέει ο Ίσον Βεργκαρίστα. Μήπως ήταν αυτή η κλίση του όμως τελικά. Μήπως ήταν ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας, ο οποίος νόμισε ότι μπορεί να παίζει σε κάποια άλλη θέση. Τον διαβάσα μια που δεν το καταλαβαίνω, αλλά θέλω να το διαβάσω. Ο Μπουλής είναι μια μίξη DMAA με DMAE και μας καίει όπως το Αλφα Γιόχιμπάιν και τα λύπη στο σώμα. Έχω πάρα πολλές άγνωστες λέξεις. Ναι. Κι εγώ. Έχω, αλλά αυτό έπρεπε να το διαβάσω. Εγώ πήγα σε μια φίλη που έχει 50 και κατέβαζα και διέγραφα ταινίες και σειρές έτσι για να βλέπω τις ταχύτητες. Λέει Ηλίας Γούβα, κατεβάζω με 800 kilobyte. Το πότο κάουτ δεν μπορεί, πότο quit του πονή είναι πιασμένο. Όχι. Τώρα που λες για την 50, επειδή έτυχε να ακούσω τις προάλλες ένα περιστατικό που πήρανε μια ηλικιωμένη γνωστή με πάση περιπτώσει από εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για να τις πουλήσουν σταθερό και ίντερνετ. Ναι. Και στην απάντηση της ηλικιωμένης γιαγιάς, ας πούμε, ότι τι να το κάνω το ίντερνετ, ας πούμε, εγώ είμαι μεγάλη γυναίκα, μόνο για το σταθερό θέλω. Την έπεισαν με το τρομερό επιχείρημα, θα κάνεις χαρούμενα τα εγγόνια σου. Ναι, φοβερό έτσι. Γιατί πήγε κάποια στιγμή η εγγονή της και μου έλεγε την ιστορία και λέει: γιατί έβαλε 50 γραμμή. Λέει: παιδί μου, λέει, είχε τελειώσει το συμβόλαιο του σταθερού και με πήρανε για προσφορά και μου το δώσανε. Και, γιατί 50? Και μου είπαν: θα είναι χαρούμενα τα εγγόνια όταν θα έρχονται. Η γιαγιά, ξέρω, πλήρωνε 15 ευρώ. Όχι, όχι, λιγότερα πληρώνει τώρα από ό,τι πληρώνει πριν τουλάχιστον. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί ήταν ένα παλιό συμβόλαιο σταθερού το οποίο ήταν πάρα πολύ ακριβό κάποτε και το οποίο τελείωσε. Α. Okay. Δηλαδή ήταν τύπου, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, το προηγούμενο ήταν, ξέρω εγώ, τύπου 35 ευρώ, ξέρω εγώ, 40 ευρώ που είχε μείνει από παλιά ένα συμβόλαιο σταθερής τηλεφωνίας. Ναι. Και τόσο, είναι η 50. Και τώρα είναι, όχι, τώρα, λιγότερο. Εκείνη. Κάποια προσφορά προφανώς που την πήρε, ξέρω, με 30 ευρώ. Θέλω να πω, λιγότερα πληρώνει. Απλά λέω, κοίτα να δεις την αίσθηση ηλικιωμένους ανθρώπους εσύ για να τους ψήσουμε. Γιατί τώρα ηλικιωμένος τι να το κάνει το ίντερνετ το 50. Ναι. Τι να το κάνει το ίντερνετ γενικώς. Αλλά τέλος πάντων, ας έχει ίντερνετ. Να μπαίνει για την Άιλη, να μπαίνει για τα εμβόλια του, να κάνει δουλειά. Αν το μάθει, να το μάθει, ναι, βέβαια. Λοιπόν, 85-79 τελείωσε το μάτι. Εντάξει, βρήκα το τελικό ρε. Του βάζω τα παιδιά τα εγγόνια, ρε Σιτάκι, του βάζουν. Ρούμπεν Μπαράχα, ο Ισπανός Νεμπεγλέρας, τριτοξάδελφος του Μπαρικέλο, μάλιστα. Και η παρουσία είναι Δευτέρα, όπως κοιτάξει του σχολείου, μάλιστα. Ο κύριος Γιάννης κάνει αθόρυβο το correct στα μηνύματα. Έχω κάνει εγώ συντακτικά λάθη και ξέρω, λέει, είναι μακέντα τούτο το έργο. Και η παρουσία είναι Δευτέρα. Όπως και η τάξη σχολείου. Σωστό, το διάβασα. Αλλά εγώ δεν κάνω. Γιατί περίμενε, ένα λεπτό. Αυτό διάβασες. Ναι, ναι. Για την ταχύτητα και για τη μέρα δεν είχες πει πριν. Πριν. Το διάβασα και αυτό. Διάβασα και αυτό, ρε θηρίο. Ναι. Τι είσαι εσύ, ρε παιδί. Αλλά βλέπεις, εγώ δεν είμαι. Κάνω, γιατί και τι έγινε. Όχι, απλώς να δείξω την ποιοτική διαφορά. Δεν υπάρχει ποιοτική διαφορά. Απλά βαριώσουν τώρα. Πριν το ραντεβού μας με τον οδοντίατρο, πλένουμε τα δόντια σαν να μην υπάρχει αύριο, πιστεύοντας ότι θα εξαφανιστούν ουλίτιδες, πέτρες, τεριδόνες και πιθανά σφραγίσματα. Λέει, ναι, το έργο εκεί είναι τεράστια αλήθεια. Και τεράστια αλήθεια, και επίσης μετά τον οδοντίατρο για κανένα δύο μέρες, επίσης πλένουμε τα δόντια σαν επαγγελματίες, αλλά για κανένα δύο μέρες. Σωστό. Σωστό. Λαμπάδα με Μπενίτο Μπουσουλίνι μόνο με 3,99 ευρώ. Πάρε και εσύ το δικό σου Μπουσουλίνι. Okay, λοιπόν, είναι και άλλα, και κάτι μέλα και θα διαβάσω. Δεν προλάβαμε, sorry. Ναι, δεν είπαμε ούτε για το κύπελλο αύριο ούτε για τα Europa. Δεν πειράζει, θα τα δούμε. Τελευταία προπασχαλινή εκπομπή αύριο. Λοιπόν, ευχαριστούμε Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Τάκη Μπουλή. Ευχαριστούμε ο ένας τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλή ανοσία σε όλους. Καλή αυριανή, γεια σας.